Αγαπητοί κύριε Κυπρομιλίδη, κύριοι και κύριε σύνεδροι, να προχωρήσουμε στην, στην ας πούμε τελευταία με τη μορφή του, τη συνεδριακή μορφή συνεδρία, προτού περάσουμε στην, στο άλλο κομμάτι της εκδήλωσης, με τις συμβολές πρώτα απ' όλα της κυρίας Ροξάνης Αργυροπούλου, που είναι ομότιμη διευθύντρια ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και έχει μια μεγάλη, ας πούμε, ένα μεγάλο έργο που αφορά τη φιλοσοφική σκέψη στην Ελλάδα. Δεν βρίσκεται εδώ. Το κείμενό της θα διαβάσει η κυρία Θεοδώρα Βαλσάμου, που είναι, που είναι συνεργάτης της Ακαδημίας. Και εν συνεχεία θα περάσουμε στο υπόλοιπο τμήμα. Η συμβολή του Πασχάλη Κυτρομιλίδη στη μελέτη του νεοελληνικού διαφωτισμού. Εδώ είναι καλύτερα. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Στο πολύπλευρο συγγραφικό έργο του Πασχάλη Κυτρομιλίδη, κεντρική θέση κατέχει το ζήτημα των πολιτικών και κοινωνικών ιδεών του διαφωτισμού, καθώς τον είχε απονορίσει ελκύσει το ενδιαφέρον του. Αφετηρία της ενασχόλησής του με το πολιτιστικό αυτό κίνημα του 18ου αιώνα, υπήρξε η συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής με θέμα Tradition, Enlightenment and Revolution, την οποία υποστήριξε το 1978 στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και που σε ενημερωμένη και αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και με νέα εισαγωγή, κυκλοφόρησε με τον τίτλο Enlightenment and Revolution, The Making of Modern Greece, από τις εκδόσεις του Χάρβαρντ το 2013. Ακόμη εκδόθηκε το 1996 σε ελληνική μετάφραση από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης με τον τίτλο «Νεοελληνικός διαφωτισμός, οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες» και διέγραψε μέχρι το 2022 μία τροχιά τεσσάρων αναθεωρημένων εκδόσεων. Ακάματος μελετητής, ο Πασχάλης Κυτρομιλίδης θα ασχοληθεί με τον νεοελληνικό διαφωτισμό και τον κεντρικό του ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη σε εμβρυθείς μονογραφίες, εκδόσεις κειμένων, επιμέλεια συλλογικών και θεματικών τόμων, καθώς και σε μία πληθώρα μελετών και άρθρων, καλύπτοντας μία αισθητή έλλειψη στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Την θεωρητική του κατάρτιση οφείλει ο Πασχάλης Κυτρομιλίδης σε προσωπικότητες που επίδρασαν στην πνευματική του διαμόρφωση στο Χάρβαρντ, όπως του καθηγητή Λούις Χάρτζ, μελετητή της ιστορίας του φιλελευθερισμού. Η αρχική επιλογή του θέματος της διατριβής του οφείλεται εν τούτης στις παρενέσεις του Έλλη Κεντούρη, καθηγητή στο London School of Economics και ειδικού σε θέματα του εθνικισμού, ο οποίος είχε διαγνώσει τη σημασία της ελληνικής ιστορικής εμπειρίας και είχε μεταφράσει στα αγγλικά το περίφημο κείμενο του Αδαμαντίου Κοραή, υπόμνημα για την παρούσα κατάσταση του πολιτισμού στην Ελλάδα. Ωστόσο, τη μίησή του στην ελληνική περίπτωση τη χρωστάει στις επικοδομητικές συνομιλίες που είχε από το 1975 στις καλοκαιρινές του επισκέψεις στην Αθήνα με τον Δημαρά, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, είναι εκείνος που εισηγήθηκε μεταπολεμικά τον όρο «νεοελληνικός διαφωτισμός». Στις συζητήσεις μεταξύ του πολλά υποσχόμενου νεαρού ερευνητή και του πρίτανη των μελετητών του νεοελληνικού διαφωτισμού, προσφυλή τους θέματα συνιστούσαν οι ιδεολογικές ζυμώσεις, οι αντινομίες και οι κοινωνικές διαπλοκές που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία στην καμπή του 18ου αιώνα. Ο Κυτρομιλίδης δεν παραλείπει να αναγνωρίσει ότι ακόμα και οι διεξοδικές σημειώσεις των έργων του Δημαρά προσφέρουν το βιβλιογραφικό αγκονάρι για την παραπέρα μελέτη των πνευματικών φαινομένων που συνθέτουν τον ελληνικό διαφωτισμό. Από τη δική του μεριά, ο Δημαράς, σχολιάζοντας την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην έκδοση του 2000, τη διατριβή του Κυτρομιλίδη την χαρακτηρίζει ως αξιόλογη ακαδημαϊκή διατριβή. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970, παρατηρήθηκε στους ελληνικούς ακαδημαϊκούς κύκλους μια εντυπωσιακή άνθηση των σπουδών, με αντικείμενο την ανάδειξη των ποικίλων εκφάνσεων του φαινομένου του νεοελληνικού διαφωτισμού με μια ευρύτερη σεμβέλεια θεματολογία. Με τη συμβολή τους, νεότεροι ερευνητές, προερχόμενοι από διαφορετικούς γνωστικούς τομείς, πλαισίωσαν τους πρωτοπόρους μελετητές αυτής της περίοδου, οι οποίοι έως τότε εστίαζαν τις προσεγγίσεις τους στον χώρο της πνευματικής ιστορίας και της λογοτεχνίας.
Όπως το 1981 παρατηρεί ο Δημαράς, είχε καταλήξει ο διαφωτισμός να αποτελεί μια έννοια διάχυτη μέσα στα ιστορικά της ελληνικής παιδείας και στην έρευνά της. Από εδώ και στο εξής, στον χώρο της έρευνας δόθηκε έμφαση στην ιστορία της φιλοσοφίας, των πολιτικών και κοινωνικών ιδεών, στην ιστορία του εντύπου, του δικαίου και των επιστημών. Ανάμεσα στους νεότερους ερευνητές, ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Πασχάλης Κιτρομιλίδης, ο οποίος λόγω της κατάρτισής του στην πολιτική επιστήμη και στην πολιτική θεωρία, έστρεψε τα ενδιαφέροντά του προς τη μεθοδική μελέτη της νεοελληνικής πολιτικής σκέψης, της καμπής του 18ου αιώνα και του διαλόγου της με τις ευρωπαϊκές ιδέες. Μέσα λοιπόν από την οπτική του ιστορικού των κοινωνικών και πολιτικών ιδεών, ο Κιτρομιλίδης εστιάζει στη σφαιρική θεώρηση του πολιτικού και κοινωνικού νοήματος του ελληνικού διαφωτισμού, προβαίνοντας τη μελέτη των ιδεών, οι οποίες προσαρμόστηκαν σταδιακά στις ιστορικές συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας και παιδείας και εκφράστηκαν στα κείμενα της λόγιας ελληνικής γραμματείας. Στους προβληματισμούς του προκρίνει μια συγκριτική και συγχρόνως συνθετική μέθοδο. Ακολουθώντας τον Arthur Lovejoy και τον Quentin Skinner, προσπαθεί να εντάξει τις ιδεολογικές τάξεις στο ιστορικό τους πλαίσιο, με συστηματικές αναφορές στην ευρωπαϊκή παιδεία και πολιτική σκέψη. Αντιλαμβάνεται τον διαφωτισμό ως ένα πνευματικό φαινόμενο μεγάλης εμβέλειας για τον προσδιορισμό του σύγχρονου ελληνισμού, καθώς τον διέπλασε την ιστορική του συνείδηση σε μια εποχή ανάτασης και ελπίδας, που την ενέπνεε ο οραματισμός της ελευθερίας. Οφείλουμε, σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το κίνημα αυτό πρώτα σε ένα επίπεδο επιστημονικό, με ζητούμενο νέων εκδόσεων των πηγών, ώστε να είναι προσιτές στους μελετητές, στους φοιτητές και στο ευρύτερο κοινό, και δεύτερον, να καλλιεργήσουμε μια άλλη αντίληψη, η οποία να συμβάλλει στο να αποβούν οι αξίες του διαφωτισμού και κτημένου της ελληνικής κοινωνίας. Πιστεύει ακράδαντα ότι είναι ανάγκη να προχωρήσουμε πέρα από τους μανιχαϊσμούς που δυστυχώς επικρατούν στον καιρό μας, να ακούσουμε τον λόγο των πηγών με συμπάθεια και κατανόηση και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε σε συνάρτηση προς τα ιστορικά συμφραζόμενα τα προβλήματα και τα αιτήματα προς τα οποία οι φορείς της πνευματικής ζωής προσπάθησαν να μετρηθούν υπεράνω συγχρόνων μας σχηματικών και ιδεολογικών απλουστεύσεων. Πεποίθησή του είναι ότι η διερεύνηση της ελληνικής πολιτικής παράδοσης της καμπής του 18ου αιώνα είναι ικανή να φωτίσει ορισμένα ενδυμικά προβλήματα της ελληνικής πολιτικής ζωής, καθώς και τα ευρύτερα κοινωνικά και ιδεολογικά φαινόμενα στα οποία εντάσσονται. Ο μετασχηματισμός του διαφωτισμού σε ριζοσπαστική και φιλελεύθερη ελληνική πολιτική παράδοση συνιστά το ευρύτερο θεωρητικό περίγραμμα της ερμηνευτικής του Κιτρομιλίδη, καθώς το επίκεντρο των αναλύσεών του εντοπίζεται στην αφομοίωση του ριζοσπαστισμού και του φιλελευθερισμού στον ελληνικό χώρο. Εξάλλου, είναι ο πρώτος που αναδεικνύει τις διαστάσεις του ριζοσπαστικού ρεύματος, όπως αρχίζει να διαμορφώνεται στους κόλπους της νεότερης ελληνικής πολιτικής σκέψης, σε συνδυασμό με το φιλελευθερισμό, καθώς ο ριζοσπαστισμός ενισχύθηκε από τον εξισωτικό χαρακτήρα του φιλελευθερισμού, αναγνωρίζοντας την αυτονομία και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Μπορούμε εδώ να πούμε ότι η έννοια της ατομικής ελευθερίας συμβάδιζε με τη σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας. Από την ενασχόληση του Κιτρομιλίδη με τον νεοελληνικό διαφωτισμό απέρευσαν σημαντικά έργα, όπου αναδεικνύει τη συνεισφορά των πρωτοπόρων λογίων οι οποίοι ενστερνίστηκαν τα πολιτικά αιτήματα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης. Δείχνει την προτίμησή του σε εξέχουσες φυσιογνωμίες της όριμης περίοδου του διαφωτισμού, όπως εκείνες του Χριστοδούλου Παμπλέκη, του Ιώσιπου Μισιόδακα και του Ρίγα Βελεστινλή, οι οποίες συνδέονται με την εξάπλωση του ριζοσπαστικού πολιτικού ουμανισμού, καθώς και με τη συνειδητή άσκηση κριτικής των υφισταμένων κοινωνικών δομών. Η πολεμική του Χριστοδούλου Παμπλέκη κατά των συμβατικών παραδοχών και κυρίως των ιδιωτελών χρήσεων της θρησκείας συνιστά για τον Κιτρομιλίδη ένα σπάνιο τεκμήριο ανεξάρτητης σκέψης, εντάσσοντάς τον στη τροχιά του θρησκευτικού και δημοκρατικού ριζοσπαστισμού της εποχής της Γαλλικής Επανάστασης. Στην έκδοση που πραγματοποίησε το 2013 του έργου του Παμπλέκη, «Απάντησης ανωνύμου προς τους αυτού άφρονας κατηγόρους επωνομαστής απεριθεοκρατίας»,
στηρίχθηκε στο μοναδικό σωζόμενο στην Ελλάδα αντίτυπο του 1793, που παρέμεινε λανθάνων για περισσότερους από δύο αιώνες, καθιστώντας προσιτή στην έρευνα την πιο τολμηρή κατάθεση θρησκευτικής κριτικής στη φιλολογία του νεοελληνικού διαφωτισμού. Εξίσου τραγική μορφή με τον Παμπλέκη στη διεκδίκηση της πνευματικής του ελευθερίας, υπήρξε ο Ιώσυπος Μισιόδαξ, προσωπικότητα ιδιαίτερα αγαπητή στον Πασχάλη Κιτρομιλίδη, καθώς τον πιστεύει ότι με την απολογία εγγενιάστηκε η παράδοση της πολιτιστικής και κοινωνικής κριτικής στην νεοελληνική σκέψη. Η διεξοδική βιογραφία, την οποία εξέδωσε το 1985 και που εξιστορεί την ακμή και την τελική κάμψη του Βαλκάνιου αυτού λογίου, τις σπουδές και τις περιπλανήσεις του, την εκπαιδευτική του δράση, τις ερευνές του και τις συγγραφικές του προσπάθειες, τις διενέξεις του και τους αγώνες του, αξιολογεί την περίπτωσή του ως εκείνης του ριζοσπαστικότερου εκπροσώπου του διαφωτισμού στην ιστορία της ελληνικής παιδείας, για την τόλμη που επέδειξε για την πολιτισμική της ανανέωση. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται αναλυτικά η δημοκρατική πολιτική σκέψη του Μισιόδακα, η οποία δεν είχε προσεχθεί από προηγούμενους μελετητές. Ακόμη, το βιβλίο αυτό εμπλουτίζεται με την επανέκδοση αντιπροσωπευτικών κειμένων του Μισιόδακα, στα οποία επίσης περιλαμβάνεται και γίνεται προσιτό στην έρευνα ένα μέχρι σήμερα άγνωστο κείμενο, «Οι σημειώσεις φυσιολογικέ» του 1784, το οποίο παραδίδεται από ένα μοναδικό αντίτυπο της βιβλιοθήκης της Ρουμανικής Ακαδημίας. Ακολουθεί χρονικά ο Ρήγας Βελεστινλής στο έργο του, οποίου αισθητή είναι η απήχηση των ιδεών του Μισιόδακα και που συνδέθηκε μαζί του στο Βουκουρέστι στον κύκλο του Δημητρίου Καταρτζή. Θέλοντας να τιμήσει το 1998 τη 200η επέτειο από τον μαρτυρικό του θάνατο, ο Πασχάλης Κιτρομιλίδης αφιέρωσε στον Ρήγα μία μονογραφία με τον τίτλο «Ρήγας Βελεστινλής, θεωρία και πράξη» και ένα απάνθισμα κειμένων που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων. Επίσης, στο ίδιο διάστημα έχουμε τα άπαντα τα σωζόμενα του Ρήγα, τα οποία επίσης εκδόθηκαν από το Ίδρυμα της Βουλής με τη Γενική Επιμέλεια του Πασχάλη Κιτρομιλίδη και τη δική του φιλολογική έκδοση της νέας πολιτικής διοικήσεως των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας, στον 5ο τόμο, Αθήνα 2000. Στην καινοτόμο παράδοση του Ρήγα ανήκει ο άγνωστος συγγραφέας της ελληνικής νομαρχίας, που αφιερώνει το κείμενό του στον μεγάλο πατριώτη που θυσίασε τη ζωή του για την αγάπη της πατρίδας του. Ο Κιτρομιλίδης εξετάζει ακόμη τη ριζοσπαστική μεταστροφή της ελληνικής σκέψης από την πολιτιστική στην κοινωνική κριτική, η οποία κατοπτρίζεται στη λαϊκή σάτυρα και την κριτική των υφισταμένων κοινωνικών δομών. Όσον αφορά στον ανώνυμο συγγραφέα του Ρωσο-Αγγλογάλου, ο οποίος πίστευε ότι η εθνική αναδημιουργία της Ελλάδας ήταν αδύνατη, εφόσον επικρατούσε η υπάρχουσα κοινωνική οργάνωση, ο Κιτρομιλίδης θεωρεί ότι οι θέσεις αυτές συνιστούν δείγμα της μεταβαλλόμενης ελληνικής κοινωνικής ψυχολογίας. Σημαντικό τμήμα του έργου του αφιέρωσε ο Κιτρομιλίδης στην πολιτική σκέψη του Αδαμαντίου Κοραή, ο οποίος, μολονότι ενταγμένος στον κύριο κορμό του διαφωτισμού, συχνά στο μεταρρυθμιστικό του έργο στοχάζεται πάνω στη φιλοσοφική διάσταση του πολιτιακού ριζοσπαστισμού. Με την ευκαιρία της έκδοσης των σημειώσεων εις το προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδος, που κυκλοφόρησε το 2018, ο Κιτρομιλίδης παρατηρεί ότι ο Κοραής παραμένει πάντοτε επίκαιρος, επειδή εκείνο που τον χαρακτηρίζει είναι ο προσανατολισμός της σκέψης του προς το μέλλον και το γεγονός ότι πορεύθηκε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την πρόοδο του γένους. Στις σημειώσεις, το ενδιαφέρον του Κοραή για τη μορφή του νέου πολιτικού σώματος βρήκε την έκφρασή του σχολιάζοντας μία πληθώρα θεμάτων που προκύπτουν από τον φιλελεύθερο καταστατικό χάρτη που ψηφίστηκε στην Επίδαυρο από την πρώτη Εθνοσυνέλευση τον Ιανουάριο του 1822. Πρόσφερε στους επαναστατημένους Έλληνες τις έμπειρες συμβουλές του για πλήθος θεμάτων που αφορούσαν την αναβίωση του έθνους, και μέλημά του υπήρξε η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που να ευνοεί την ισότητα ως βάση της δημοκρατικής πολιτείας. Θειασότη του κοραϊκού προγράμματος θεωρεί ο Κιτρομιλίδης τον Βενιαμίν Λέσβιο, που γνώριζε να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη,
αποτελώντας έναν εκπρόσωπο της ελληνικής φιλελεύθερης παιδείας που χαρακτηρίζει την τελευταία περίοδο του διαφωτισμού, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα. Σύμφωνα με τον Πασχάλη Κιτρομιλίδη, ο Βενιαμίν Λέσβιος, που θα μπορούσε να θεωρηθεί το σημαντικότερο φιλοσοφικό πνεύμα του ελληνικού διαφωτισμού, θέτει στο ηθικό του έργο τις θεμελιώδεις αρχές ενός ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, εμπνευσμένου από τη θεωρία της προόδου. Στις ερμηνευτικές προτάσεις του Πασχάλη Κιτρομιλίδη, κυριαρχεί η έννοια της νεωτερικότητας στην ευρύτερη της σημασία, όπως εμφανίζεται στα κείμενα του νεοελληνικού διαφωτισμού. Η νεωτερικότητα εμπεριέχει τον ορθολογισμό, την κριτική της παράδοσης, την πολιτισμική και κοινωνική κριτική και τον οραματισμό της ελευθερίας. Αναγνωρίζοντας τα σημαντικά πνευματικά επιτεύγματα του κινήματος του διαφωτισμού, εξετάζει τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι στοχαστές εκείνης της εποχής συνειδητά επιδίωξαν να εμπλουτίσουν με ευρωπαϊκά κοσμοπολιτικά πρότυπα και αξίες την πνευματική ζωή του ελληνισμού, ειδικότερα κατά το κρίσιμο διάστημα 1770-1821. Δεν παραλείπει να υπογραμμίσει ότι στην πορεία αυτής της αλλαγής ανέκυψαν σημαντικά πολιτιστικά ζητήματα που θα ταλαιπωρούσαν επί μακρόν την ελληνική παιδεία. Η φιλολογική διαμάχη με επίκεντρο το γλωσσικό πρόβλημα αντικατοπτρίζει εν μέρη τις πνευματικές αναζητήσεις και τον δυναμισμό με τον οποίο αντιμετώπισαν οι Έλληνες λόγοι τα πνευματικά ζητήματα, αλλά και την πάλη στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας μεταξύ παραδοσιακών και νεωτερικών ρευμάτων. Ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη είναι η ανάδειξη από τον Κιτρομιλίδη του γεωγραφικού παράγοντα στην εξάπλωση των ιδεών του διαφωτισμού, χρησιμοποιώντας με τον τρόπον αυτόν την πολιτισμική γεωγραφία ως συμπληρωματική προσέγγιση στη διανοητική και στην κοινωνική ιστορία. Θεωρεί ότι χωρίς να χάνουν τη δύναμή τους, οι ιδέες της νεωτερικότητας και του ορθολογισμού, καθώς και ο οραματισμός της ελευθερίας, ρίζωσαν διαφορετικά στα μεγάλα κέντρα και σε επιμέρους εστίες. Παραδείγματος χάρη, στη βορειοδυτική Ελλάδα, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στα Ιόνια νησιά ή στα μικρασιατικά παράλια. Αναλύοντας τον όρο πολιτισμική γεωγραφία, εξηγεί γιατί στη Βόρειο Ελλάδα, στα Ιωάννινα, στη Κοζάνη, στη Σιάτιστα, στη Καστοριά και για ένα διάστημα και στο Άγιον Όρος καλλιέργησαν το διαφωτισμό και γιατί αυτό δεν συνέβη, παραδείγματος χάρη, στη Θεσσαλονίκη. Η απόσταση από τα κέντρα της καθιερωμένης εξουσίας και η γυτνίαση ή η πρόσβαση που διέθεταν αυτές οι περιοχές προς σημαντικά κέντρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και εμπορίου υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες στη διάδοση των νεωτερικών ιδεών. Πιστεύει ότι ο εντοπισμός των κατατόπους εκδηλώσεων εντός του πλαισίου συγκεκριμένων ιστορικών συμβραζομένων συνιστά έναν κεντρικό άξονα στην προσέγγιση των πολιτικών ιδεών. Η ποικιλότητα της γεωγραφικής κατανομής του ελληνικού κόσμου επέδρασε στην πνευματική ανανέωση, έτσι ώστε από πολιτικής απόψεως, οι περιοχές όπου αναπτύχθηκε ο διαφωτισμός διέφεραν μεταξύ τους κατά τρόπο θεμελιώδη. Οι αναφορές του Κιτρομιλίδη στα σχετικά έργα τόσο του Ιώσιπα Μισιόδακα, όσο και των Γρηγορίου Κωνσταντά και Δανιήλ Φιλιππίδη, στρέφονται προς μια ερμηνεία της γεωγραφικής γνώσης υπό το πρίσμα της πολιτικής αλλαγής, αποβαίνοντας αναπόσπαστο τμήμα της. Επιπλέον, ο Κιτρομιλίδης εκτιμά ότι η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα της Εκκλησίας που είναι εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής, υπήρξε καθοριστικός παράγων άνθησης του διαφωτισμού σε περιοχές όπου δρούσε ο ελληνισμός. Εξηγεί πως, μέσω των κοινοτήτων που ομιλούσαν την ελληνική, η νεωτερικότητα έφτασε στο βαλκανικό χώρο και πως για πρώτη φορά οι Ορθόδοξοι Άραβες μετέφρασαν την νεωτερική φιλολογία στα αραβικά από ελληνικές μεταφράσεις έργων του διαφωτισμού. Με την πολιτισμική γεωγραφία παρατηρούμε τη διασπορά του φαινομένου του διαφωτισμού στην νοτιοανατολική και την ανατολική Ευρώπη. Εμπλουτίζουμε τον χάρτη της Ευρώπης και ευρύτερα του δυτικού κόσμου με όλες τις εστίες που πολλές φορές παραμένουν αγνοημένες, αλλά των οποίων η αναγνώριση και ο εντοπισμός δίνει μία αίσθηση μεγαλύτερης πυκνότητας του φαινομένου. Αυτό είναι που δικαιολογεί και μεθοδολογικά το εγχείρημα, καθώς ο σκοπός του είναι όχι μόνο η κοινωνιολογική διάσταση του διαφωτισμού, αλλά και η ανάδειξη της πυκνότητάς του ως εποχής διανοητικής και πολιτικής αλλαγής. Διαπιστώνοντας μία εσωτερική αντινομία παραδοσιακής και αναλφάβητης κοινωνίας στην καμπή του 18ου αιώνα,
ο Πασχάλης Κιτρομιλίδης επιχείρησε να καταδείξει πως οι μετασχηματισμοί στην πολιτική ιδεολογία καταγράφουν βαθύτερες αλλαγές στη δομή της νεοελληνικής κοινωνίας, μολονότι οι φορείς του διαφωτισμού αποτέλεσαν ισχνή μερίδα του πληθυσμού. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του ελληνικού διαφωτισμού, ωστόσο, είναι ότι κατόρθωσε να γίνει αισθητό στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα η διάδοση των ριζοσπαστικών και φιλελεύθερων ιδεών να δημιουργήσει ένα κλίμα αναμονής, το οποίο προετοίμασε ψυχολογικά την ελληνική κοινωνία για τον αγώνα της ανεξαρτησίας, επαναπροσδιορίζοντας την ελληνική συλλογική συνείδηση. Από τη ζωτικότητα των φορέων του διαφωτισμού πηγάζει η ιδεολογική δυναμική στην ελληνική παιδεία, που αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την επεξεργασία μιας κοινωνικής ιστορίας των πολιτικών ιδεών με ευρύτερο θεωρητικό ενδιαφέρον. Ο κριτικός στοχασμός που αναπτύχθηκε είχε επίγνωση των δυσκολιών της πολιτικής μεταμόρφωσης της ελληνικής πραγματικότητας. Για τον λόγο αυτόν, κατά τον Πασχάλη Κιτρομιλίδη, παρέμεινε μάλλον περίγραμμα οραματισμών του μέλλοντος, παρά ένα εφαρμόσιμο πρόγραμμα πρακτικών επιλογών. Πρόκειται για μια διαπίστωση που είχε ήδη γίνει αντιληπτή από τον Αδαμάντιο Κοραή, όταν εκφραζόταν υπέρ της αναβολής της επαναστατικής έκρηξης, έως τη στιγμή που θα ορίμαζαν οι προϋποθέσεις της φιλελεύθερης δημοκρατίας με την εμφάνιση κατάλληλης πολιτικής ηγεσίας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση του Πασχάλη Κιτρομιλίδη ότι οι φιλελεύθεροι θεσμοί, αντί να μετασχηματίσουν την ελληνική κοινωνία προς τον φιλελευθερισμό, έγιναν μηχανισμοί μέσα από τους οποίους διατηρήθηκαν οι παλαιές πρακτικές των κομματικών συμφερόντων. Ο φιλελευθερισμός και οι ριζοσπαστικές προεκτάσεις του διαφωτισμού βρέθηκαν με τον τρόπο αυτόν στο κενό, καθώς είναι οι περιοχές εκείνες που γνώρισαν την άνθηση αυτών των ιδεών παρέμειναν έξω από τα αρχικά σύνορα του νεοσύστατου ελληνικού βασιλείου. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η συμβολή του Πασχάλη Κιτρομιλίδη στη μελέτη των πολιτικών και κοινωνικών ιδεών του νεοελληνικού διαφωτισμού είναι πολυσύνθετη και ιδιαίτερα γόνιμη, οδηγώντας την έρευνα σε νέους δρόμους και διευρύνοντας τους ορίζοντες της σπουδής του νεοελληνισμού. Προτείνει ένα ολοκληρωμένο ερμηνευτικό σχήμα, αναδεικνύοντας το προσωπικό παράγοντα σε συνδυασμό με τις συλλογικές αντιθέσεις και αντινομίες που προέκυψαν από τις αναδυόμενες πολιτικές ιδεολογίες, οι οποίες θα διατηρηθούν στην ελληνική ιστορία στους επόμενους αιώνες. Τα γραπτά του αποτελούν σημεία αναφοράς τόσο για τους ειδικούς επιστήμονες, όσο και για το ευρύτερο καλλιεργημένο κοινό. Παραμένει αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι με το έργο του ο Πασχάλης Κιτρομιλίδης έχει παρέμβει ουσιαστικά και συμβάλει αποφασιστικά στη διερεύνηση των παραμέτρων του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Αργυροπούλου εκ του Μακρόθων και την κυρία Βαρσάμου που μπήκε στον κόπο να την διαβάσει το κείμενό της. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα Ανδρουλιδάκη, καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, γνωστό και για το συγγραφικό και το μεταφραστικό του έργο. Εμείς εδώ τώρα είμαστε ένα τραπέζι όλη της γερμανικής εδώ, ας πούμε, σχολής. Οπότε υπάρχει μια αίσθηση, πώς λέει το σχετικό έργο, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Θα μας εισηγηθεί με θέμα νεοελληνικός διαφωτισμός και θρησκεία, φιλοσοφία της θρησκείας, το έργο του Αδαμαντίου Κοραή. Δεν χρειάζεται να σας πούμε πόσο οι θεολόγοι μεταξύ ημών περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ πρώτα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμά την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών και ιδιαίτερα το διευθυντή της, κύριο Παντελή Καλαϊτζίδη, για τη μεγάλη τιμή που μου έκαμε να με καλέσουν στη χωρία των ομιλητών προς τιμήν του κυρίου Κιτρομιλίδη. Λοιπόν, το θέμα μου, το είπε ο Πρόεδρος, θα είναι ο Κοραής. Ποια είναι η κατανόηση της θρησκείας, του χριστιανισμού, της θεολογίας και της εκκλησίας από τον Κοραή? Επειδή τα ζητήματα είναι σύνθετα, θα επιδιώξω να τα δούμε όσο είναι δυνατόν σε επίπεδο αρχών, δίχως να εστιάσω ιδιαίτερα, εννοώ, σε ιστορικά θέματα. Θα παρουσιάσω τα θέματα με την ακόλουθη σειρά. Πρώτα, τη φιλοσοφική σκέψη του Κοραή γενικά,
τη φιλοσοφία της θρησκείας και τη φιλοσοφική θεολογία του, την αντίληψή του για το χριστιανισμό και την εκκλησία και τις σχέσεις της θρησκείας και πολιτικής. Για τα θέματα τούτα, η επιστημονική συμβολή του καθηγητή και ακαδημαϊκού κυρίου Πασχάλη Κιτρομιλίδη είναι σπουδαία. Για ορισμένα μάλιστα, όπως λόγου χάρη για την ανάδειξη των διεθνών διαστάσεων της ελληνικής παιδείας, του νεοελληνικού διαφωτισμού και ειδικότερα του έργου του Κοραή, είναι ρηξικέλευτη. Πρώτα λοιπόν για τη φιλοσοφία του Κοραή γενικά. Το πρώτιστο στοιχείο της σκέψης του Κοραή έγκυται στο ότι εκπροσωπεί συνειδητά και υποδειγματικά τα κύρια και τυπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της φιλοσοφίας του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Την κυριαρχία του ορθού λόγου σε όλους τους τομείς, τη στροφή από τη θεωρητική μεταφυσική στην πρακτική φιλοσοφία, καθώς και την ανθρωπολογία, την ανατίμηση του αισθητού κόσμου και του εγκόσμιου βίου, την επιζήτηση της ευδαιμονίας και της αρετής, τη διεκδίκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου και του πολίτη μέσα σε ένα πολίτευμα ευνομούμενο, ελεύθερο και δίκαιο. Επιχειρώ να συνοψίσω τα θεμέλια της φιλοσοφικής σκέψης του Κοραή όσο είναι δυνατόν φυσικά στα λίγα λεπτά που έχουμε. Το θεμελιώδες είναι ο ορθολογισμός. Χωρίς υπερβολή, όλες οι απόψεις του συνάγονται από τη στήριξή τους στον ορθό λόγο. Εδώ βέβαια χρειάζεται η διευκρίνηση ότι η έννοια ορθός λόγος κατά τον Κοραή δεν ταυτίζεται με τον λεγόμενο εργαλειακό λόγο ή την ορθολογικότητα σε σχέση με τον σκοπό, αλλά σημαίνει ευρύτερα και κυρίως την ικανότητα του νου να κρίνει βάσιμα για όλα τα ζητήματα όσα είναι επιδεκτικά ανθρώπινης κρίσης. Στον Κοραή ο όρος φιλοσοφικός ταυτίζεται σχεδόν με τον όρο ορθολογικός. Παραλείπω πάρα πολλά για λόγους χρόνου. Επιπλέον στα συμφραζόμενα της θρησκείας κατανοείται ο λόγος, όχι ο ορθός λόγος, ο λόγος, ως ο άπειρος θείος νους και λόγος, εκείνος που έχει αποκληθεί από σπουδαίους θεολόγους και φιλοσόφους, αντικειμενικός λόγος. Λέγοντας αντικειμενικό λόγο εννοούν ουσιαστικά το σύνολο των ελόγων δομών του σύμπαντος, ουσιαστικά δηλαδή μπορούμε να πούμε συμπαντικός λόγος, επίσης ονομάζεται οντολογικός λόγος. Δυστυχώς για λόγους χρόνου δεν μπορώ να επεκταθώ, όσοι ενδιαφέρονται, αυτή την ορολογία χρησιμοποιεί ας πούμε ο Τίλιχ, ο Πολ κατά τους Αμερικάνους ή Πάουλ Τίλιχ. Δεύτερο βασικό στοιχείο του Κοραή είναι ο ρεαλισμός, τώρα με την πιο βασική σημασία, η διάγνωση δηλαδή της πραγματικής κατάστασης πάντα, η στήριξη σε αυτήν στα πραγματικά δεδομένα με ευθυκρισία. Τρίτον, στήριξη στην εμπειρία, τις επιστήμες, την πειραματική φιλοσοφία, την πειραματική μέθοδο, δίχως όμως να καταλήγει στον θετικισμό. Τέταρτον, στον Κοραή σημειώνεται μια επικέντρωση στο πρακτικό νόημα της φιλοσοφίας. Πέμπτον, έχουμε ξεκάθαρα στον Κοραή στοιχεία αυτού που θα λέγαμε ηθικού ιδεαλισμού, δηλαδή υποστηρίζει την αντικειμενική ισχύ των πνευματικών και ηθικών αξιών, υπερασπίζεται το φυσικό δίκαιο, απορρίπτει τον σχετικισμό. Επιπλέον έχουμε εμφανή στοιχεία ηθικισμού. Εδώ μου φαίνεται, χάνω μερικά, ναι. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα είδος εκλεκτισμού, αλλά πιο σημαντικός φιλόσοφος δεν είναι εκλεκτικός. Δηλαδή ας μην το θεωρούμε ότι αυτό είναι μομφή, ας πούμε, η επίκριση. Επιπλέον έχουμε στον Κοραή ισχυρά στοιχεία φιλοσοφίας της ζωής με όλες τις σημασίες του όρου και με την τεχνική σημασία του όρου φιλοσοφία της ζωής, γνωρίζοντας ότι ο όρος εδώ χρησιμοποιείται αναχρονιστικά. Έχουμε λοιπόν ισχυρά στοιχεία φιλοσοφίας της ζωής και πραγματισμού. Έχουμε συνδυασμό θεωρίας και πράξης. Από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματά του, κατευθυντήριος γνώμονας για όλα τα πεδία, είναι βέβαια η περίφημη μέση οδός, η οδός της μετριοπάθειας, μακράν από την σκύλαν της αθεΐας και την χάριβδην της δυσιδαιμονίας.
Πάμε τώρα λίγες λέξεις για τη φιλοσοφία του, της θρησκείας ειδικότερα και τη φιλοσοφική θεολογία του. Οι θρησκευτικές αντιλήψεις του Κοραή φανερώνουν μια φιλοσοφική κατανόηση της θρησκείας, η οποία προσεγγίζει τη λεγόμενη φυσική θρησκεία με την τεχνική σημασία του όρου, δηλαδή την έλογη και ηθική θρησκεία, όπως την εκφράζουν κορυφαίοι στοχαστές του διαφωτισμού, ιδίως ο Λοκ, ο Βολτέρος, ο Ρουσό, ο Λέσινγκ και ο Καντ. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι δεν έχω κατορθώσει να εντοπίσω ρητές μνήες ή ρητή μνήα του Κοραή στον Καντ, αλλά είναι ολοφάνερη η συγγένειά του με τις απόψεις του Καντ, μένω τώρα στα θέματα της θρησκείας, ολοφάνερη και ιστορικά αν το δούμε είναι αδύνατο να μην γνώριζε τις απόψεις του Καντ. Οι απόψεις του Καντ είναι διάσημες, πασίγνωστες στην Ευρώπη της εποχής, έχουν κινητοποιήσει τη βιβλιογραφία, υπάρχει βιβλιογραφία για τα θέματα, οπότε τις γνώριζε, δεν τον αναφέρει, αλλά μπορεί να μην τον έχουμε κατορθώσει να εντοπίσουμε ακόμα αναφορά στο θέμα αυτό. Ωραία, αναφέρω συνοπτικά τις αρχές, ας πούμε, της φιλοσοφίας της θρησκείας του Κοραή. Πρώτη είναι θεμέλιο της κρίσης για όλα τα ζητήματα και της θρησκείας είναι ο ορθός λόγος. Πρόκειται για έναν μετριασμένο θρησκευτικό ορθολογισμό με βάση την έλογη ή φυσική θρησκεία, αλλά με αναγνώριση και σεβασμό των ιστορικών θρησκειών, δηλαδή των υπαρκτών θρησκειών, ιδίως του χριστιανισμού. Ο Κοραής προβαίνει στη βασική διάκριση μεταξύ της ουσίας, θα λέγαμε, του πυρήνα της θρησκείας, δηλαδή της αληθινής ή αυθεντικής θρησκείας, στην περίπτωση του χριστιανισμού, της διδασκαλίας του Χριστού, και των παρεκβάσεων που έχει υποστεί η θρησκεία και η Εκκλησία λόγω της φθοράς του χρόνου και της ιστορίας, των συγκυριών, της διαφθοράς, των θεσμών κτλ. Ως προς τη σχέση λόγου και πίστης, ο Κοραής υποστηρίζει καταρχήν τη συμβατότητα είτε και συμφωνία τους ορθού λόγου και πίστης. Δεν υπάρχει λόγος διαμάχης. Η αποκάλυψη και η πίστη είναι υπέρλογες, αλλά σε συμφωνία με τον λόγο, εννοούμε πάντα με τον ορθό λόγο. Όπου υπάρχει σύγκρουση ή διαμάχη, οφείλεται σε παρανοήσεις ή σε σκοπιμότητες. Κεντρική θέση του Κοραή αποτελεί η ευρεία σύγκληση και εναρμόνιση της έλογης θρησκείας με τη φιλοσοφία και μάλιστα με την ηθική. Η φιλοσοφία συμπληρώνει την αληθινή θρησκεία, παράθεμα από τον Κοραή, αλλά αν η φιλοσοφία δεν έχει τι να προσθέσει στην ανακαλυφθήσαν και τελειωθήσαν από την σοφίαν με κεφαλαία, από την σοφίαν του Θεού θρησκείαν, δύναται όμως πολλοί ως φίλοι της σοφίας, η φιλοσοφία να την βοηθήσει τη θρησκεία, δείχνουσα τα μέσα δια των οποίων η θρησκεία κρατείται εις την αρχαίαν αυτής καθαρότητα. Η φιλοσοφική θεολογία, ειδικότερα τώρα του Κοραή, πλησιάζει προς μια νοησιοκρατική κατανόηση του Θεού, η οποία προσεγγίζει στον αντικειμενικό και απόλυτο ιδεαλισμό, δηλαδή έχουμε μια ταύτιση του Θεού ή της κατανόησης του Θεού από τον Κοραή, ταύτιση λοιπόν του Θεού με τον λεγόμενο αντικειμενικό ή οντολογικό λόγο που είπα προηγουμένως, δηλαδή τη σοφία, την αλήθεια, το αγαθό και το κάλος, ακριβώς με την έννοια των ιδιωτήτων που αποδίδονται παραδοσιακά από τη φιλοσοφική θεολογία, εν μέρει και από τη χριστιανική θεολογία, στον Θεό. Ένα από τα αχώριστα του υψίστου όντως ίδια ιδιότητες είναι και η δικαιοσύνη, καθώς και η σοφία, πάντα με κεφαλαία, και άλλε του τελειότητες. Από την άποψη τούτη, προσεγγίζει ο Κοραής τον νεοπλατωνισμό, αρχαίο και νεότερο, λόγω χάρη τον πλατωνισμό του Κέμπριτζ και τον ντεϊσμό. Αφήνω κάτι για το επιχείρημα του Θεού γιατί θα μας πήγαινε μακριά. Σχετικά τώρα ειδικότερα με τη σχέση του Κοραή και τις απόψεις του για τον χριστιανισμό, τη θεολογία και την εκκλησία, να υπενθυμίσω πρώτα ότι ο Κοραής ανατρέφεται σε ορθόδοξο χριστιανικό περιβάλλον. Πάλι παράθεμα, λέγω πρώτον εις απολογίαν μου ότι είμαι τέκνον της Ανατολικής Εκκλησίας, εις αυτήν γεννημένος, με αυτήν ενωμένος και το αυτό σύμβολον της πίστεως ομολογών.
Δεν έχουμε πράγματι λόγο να αμφιβάλλουμε για την ειλικρίνεια της πίστης και της τάσης του Κοραή απέναντι στον πάτριο χριστιανισμό. Αλλά εδώ χρειάζονται διευκρινήσεις. Καταρχήν, δεν φύγει το δόγμα ακριβώς επειδή εστιάζει στην πρακτική και ηθική λειτουργία της θρησκείας. Βασικό σημείο της κατανόησης του χριστιανισμού από τον Κοραή είναι η σε μεγάλο βαθμό ταύτισή του, του χριστιανισμού, με την ηθική διδασκαλία του και την έμπρακτη εφαρμογή της θρησκείας. Παράδειγμα πάλι, η θρησκεία μας είναι θρησκεία, εννοεί ο Ορθόδοξος χριστιανισμός, είναι θρησκεία αγάπης, φιλανθρωπίας, ειρήνης με όλους τους ανθρώπους, συγκαταβάσεως και συγχωρήσεως προς αλλήλους, εις βραχυλογίαν είναι θρησκεία δικαιοσύνης. Αλλά τούτα δεν σημαίνουν ότι οι αντιλήψεις του Κοραή παραμένουν πάντοτε με συνέπεια εντός των ορίων του δόγματος είτε άλλων κανόνων. Αυτό το λέω ιδίως με την έννοια, υπάρχουν ερμηνείες, παραδείγματος χάρη συγκεκριμένα από τον Μπαλάνο, σε δύο διάσημες μελέτες του, με τις οποίες θέλει να αποδείξει ότι ο Κοραής βρίσκεται πάντοτε εντός των ορίων του δόγματος, δεν αποκλίνει ούτε ιώτα ούτε κεραία από το δόγμα. Δεν είναι εντελώς αληθές αυτό. Επισημαίνω δύο σημεία εδώ, να πω ότι δεν είμαι θεολόγος στρίκτο σένσου, αλλά προσπάθησα να μελετήσω τα θέματα. Οπότε επισημαίνω δύο σημεία στα οποία θεωρώ ότι αποκλίνει ο Κοραής από το δόγμα, είτε από άλλους, επιτέλους βρήκα τον όρο, λειτουργικούς κανόνες θα λέγαμε. Το πρώτο είναι σχετικό με την ιερά παράδοση. Ο Κοραής έχει την άποψη ότι, ένα παράδειγμα, ότι εις τας επιστήμας ή τέχνας τα νέα, τα νεότερα είναι ως επιπλέον τα καλύτερα. Εις την θρησκεία τα παλαιά μόνο είναι τα καλά και μόνα τα τέλεια, επειδή ως της την ήρχισεν ο Θεός, ο Αυτός και την ετελείωσε και τελειωμένην μας την επαράδοκε. Η θρησκεία και ο χριστιανισμός είναι σωστός ο αρχαίγονος, ενώ ο μεταγενέστερος είναι ο φθαρμένος, ας πούμε. Η άποψη τούτη δηλώνει εμέσως, νομίζω, απόρριψη ή πάντως κριτική της παράδοσης. Η σταθερή επίκληση του πρωταρχικού χριστιανισμού και της αυθεντικής ευαγγελικής ηθικής του από τον Κοραή εκφράζει, νομίζω, πράγματι ένα προτεσταντικό ή φιλοπροτεσταντικό στοιχείο. Το δεύτερο σημείο αναφέρεται στην κριτική του Κοραή κατά ορισμένων υπερβολικών κατά τον ίδιο εκδηλώσεων της λατρείας. Είναι πασίγνωστο τώρα το σημείο αυτό, λόγω χάρη των μακρών ακολουθιών, των λιτανιών, του πλήθους, των ύμνων κτλ. Είναι σαφές. Κατά τον Κοραή, σημασία δεν έχουν οι υπέρμετρες εκδηλώσεις της λατρείας, αλλά η έμπρακτη εκπλήρωση της ευαγγελικής ηθικής. Η κριτική αυτή από τον Κοραή των ιεροτελεστιών και αντί για αυτές η ανάδειξη της σημασίας της κατήχησης και της ηθικής αποτελούν έκφραση της ορθολογικής εκ μέρους του κριτικής της Εκκλησίας. Επιπλέον φανερώνουν πράγματι, νομίζω, προτεσταντική επίδραση. Αφήνω πολλά για λόγους χρόνου και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς την κατάληξη, αναφερόμενος ο Κοραής σε ορισμένα δεινά του νέου ελληνισμού, ενδεικτικά, παράθεμα πάλι, στην τυραννική φιλοπρωτεία, πλεονεξία, φιλιδονία, τι θα έλεγε ο Κοραής αν ζούσε σήμερα, αυθαιρεσία, τι θα έλεγε σήμερα, και αναρχία, σημειώνει. Ελευθερίαν ενομίσαμεν, όχι την ισόνομον κατάστασιν των πολιτών, όπου κανείς μήτε να αδικεί, μήτε να αδικείται, αλλά την εξουσία να πράσομεν ό,τι θέλομεν. Εννοείται εντός του πλαισίου των νόμων. Για τη θεραπεία των δεινών αυτών έκρινε απαραίτητη τη σύνταξη μιας πολιτείας ευνομούμενης, στηριγμένης στην ελευθερία, την ισονομία, τη δικαιοσύνη και την παιδεία και μιας πολιτικής εναρμονισμένης με την ηθική. Για τούτα έκρινε απαραίτητο ένα χριστιανισμό που έχει ανέβει στο επίπεδο της υψηλής αποστολής του. Σωστά έχει επισημανθεί, ιδίως από τον τιμόμενό μας σήμερα, ότι όσο βαθύτερα μελετά κάποιος τον Κοραή, τόσο περισσότερο βεβαιώνεται για το αβάσιμο των επικρίσεων εναντίον του, αλλά και για το αληθινό μεγαλείο του.
τα διδάγματα του απέθαντου Κοραή, όπως τον αποκαλούσε ο Νικόλαος Βέης, του κατά τη γνώμη μου μιλιόρ φάμπρο, του καλύτερου τεχνίτη της νεοελληνικής λογιοσύνης, είναι θαρώ πιο επίκαιρα από ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρουλιδάκη. Νομίζω ανοίγουν και ζητήματα εδώ να μιλήσουμε για τον Κοραή μετά. Και προχωρούμε στο τελευταίο μας ομιλητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιου, καθηγητή ιστορίας και φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και υπεύθυνος του περιοδικού «Κάτωπτρον Ελληνικής Φιλοσοφίας», που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την φιλοσοφική διάσταση του ελληνικού διαφωτισμού. Θα μας αναπτύξει το θέμα «Ιστορία και ανθρωπογεωγραφία στον ελληνικό διαφωτισμό, η θεωρητική συμβολή του Πασχάλη Κιτρομιλίδη». Σας ακούμε. Εντάξει, ακούγουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι κύριοι καθηγητά, αγαπητέ κύριε Κιτρομιλίδη, αγαπητέ κύριε Διευθυντά της Ακαδημίας, φίλε κύριε Καλαϊτζίδη, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ με τη σειρά μου την ιδιαίτερη χαρά να συμπεριληφθεί και η δική μου εισήγηση στην εκδήλωση προς τιμή του ακαδημαϊκού κύριου Κιτρομιλίδη. Επιτρέψτε μου επίσης, νομίζω αυτό το συνέδριο είναι και λίγο σεβασμιότατα συνέδριο εξομολόγησης, δημοσίας, κατά το αρχαίο χριστιανικό πρότυπο. Μια προσωπική αναφορά λοιπόν από την αφετηριακή γνωριμία μου με τον τιμόμενο σήμερα καθηγητή και δασκαλό μας. Το 1981-82, ένα πρωινό στο αμφιθέατρο της νομικής σχολής και στην Πανεπιστημίου, ένας νέος επιστήμονας άρχισε τη διδασκαλία του για την πολιτική σκέψη με έναν στέρεο και υφολογικά λεπτέστητο λόγο, γεγονός που έφερε σε αμηχανία όλους όσοι ως φοιτητές παρακολουθούσαμε την εξκαθέδρα διδασκαλία και αγόρευση άλλων καθηγητών, αγόρευση την οποία πολλές φορές συνόδευε η βλοσιρότητα του ύφους. Η αρχική μας αμηχανία μεταβλήθηκε σε αποδοχή και οικείωση και αρκετοί από εμάς σπεύσαμε να συζητήσουμε μαζί του το ενδεχόμενο ανάληψης μιας εργασίας για την οποία μας είχε κάνει λόγο ο κύριος Κιτρομιλίδης. Σε συνάντηση που είχαμε μαζί του, αισθανθήκαμε μια πρωτόγνωρη για μας προσήνεια και αναθυμούμε την πρώτη μου εργασία που αφορούσε την πολιτική σκέψη του Αυγουστίνου. Είχα λοιπόν την τιμή να είμαι μαθητής του κυρίου Κιτρομιλίδη, τον ευγνωμονώ γι' αυτό. Επίσης την τιμή να είναι μέλος της εξεταστικής, της 7 μελούς εξεταστικής επιτροπής για τη διδακτορική μου διατριβή και να με συμπεριλάβει στην ερευνητική ομάδα που εξέδωσε τα άπατα του Ρίγα Βελεστινή από την Βουλή των Ελλήνων το 2000. Χαίρομαι κατά συνέπεια ιδιαιτέρως για την ευκαιρία που μου δίδεται απόψε να καταθέσω ένα ελάχιστο εράνιο ως ελάσσονα ένδειξη, επιτρέψτε μου τον όρο του «συναντούμε στο διαφωτισμό» αντιπελάργησης στο παρόν συνέδριο, εστιάζοντας την προσοχή μου σε μια πτυχή της ερμηνευτικής θεώρησης του κυρίου Κιτρομιλίδη, το οποίο η ανασύσταση του νεοελληνικού διαφωτισμού προσφέρει κατά τη γνώμη μου ένα στέρεο πρίσμα που σέβεται την πολυίδεια της περιεχομενικότητας των πηγών. Επιτρέψτε μου όμως, πριν προχωρήσω στο κυρίως θέμα και προημιακώς να πω ότι σήμερα, χτες και σήμερα, ετέθησαν ζητήματα για τα οποία θα άξιζε να διοργανωθεί ένα ακόμη συνέδριο. Είναι αυτό που λέμε στη γνώση, η μεταγνώση, η ηθική, που λέμε στη φιλοσοφία, η μεταηθική. Αυτό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως επιγενόμενο αυτών των εισηγήσεων. Εάν μου ζητούσε κάποιος μέσα από τη μελέτη του έργου του Πασχάλη Κιτρομιλίδη να δώσω δύο τίτλους, θα έλεγα ως πρώτο τη συνορίδα «Ελευθερία νόμη» και ως δεύτερο τίτλο θα πρότεινα «Χώρος και χρόνος» στη σκέψη του Πασχάλη Κιτρομιλίδη. Εάν οι φοιτητές μου ζητούσαν τι μπορεί να αποκομίσει κάποιος διαβάζοντας το έργο του Πασχάλη Κιτρομιλίδη,
Θα το έλεγα συνοπτικά ως εξής, επιστροφή στις πηγές. Γιατί το έργο, κατά τη γνώμη μου, του Πασχάλη Κιτρομιλίδη, δεν προσφέρεται τόσο σε ανοιχτές ερμηνείες, όσο το ίδιο αποτελεί μια ανοιχτή ερμηνεία των δεδομένων των πηγών, και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Μεταναλυτικά λοιπόν εργαλεία της πολιτικής επιστήμης, τονίστηκε και από τους προλαλήσαντες συναδέλφους, και τη βιογραφική μέθοδο, ο κύριος Κιτρομιλίδης έχει παράξει ένα έργο που συνιστά μια ασφαλή αφετηρία για την πραγμάτευση επιμέρους θεωρητικών προβλημάτων που αναδείχθηκαν χθες και σήμερα. Βεβαίως παραμένει ένα ζητούμενο η σχέση διαφωτισμού, ορθοδοξίες. Για το ρόλο του ορθού λόγου αναφέρθηκε ο αγαπητός συνάδελφος ο Κώστας ο Ανδρουλιδάκης, και τον ρόλο του ορθού λόγου στην εωτερικότητα. Ίσως η μεγάλη πλάνη την οποία συναντούμε και σε κείμενα συναδέλφων είναι ότι κατανοούμε τον ορθό λόγο με τη σημασία της ράτιο, της καρτεσιανής ράτιο. Δεν ισχύει όμως αυτό. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της φιλοσοφίας, ο ορθός λόγος ως τέρμινους τέχνικους τον συναντούμε στον Αριστοτέλη, είναι του ορθού λόγου, διαπνέει την ιστορία της φιλοσοφίας. Είναι τελείως διαφορετική αντίληψη της εργαλειακής του εκδοχής, στην οποία αναφέρθηκε πολύ σωστά ο κύριος Ανδρουλιδάκης. Επίσης, ένα ανοιχτό ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει, μιλάω τώρα εκτός κειμένου, εξαπόπειτο, όπως τα έλεγε ο καθηγητής νομικής ο Μαριδάκης, παραμένει το ερώτημα τι είναι διαφωτισμός. Τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο, μην ξεχνούμε ότι το ερώτημα, το ίδιο το ερώτημα, φύρομαι σε ειδικούς συναδέλφους, ετέθη για πρώτη φορά το 1783 σε ένα περιφερειακό περιοδικό από έναν πάστορα. Το ερώτημα «Βάστιστα of Klärung». Και σε αυτό το ερώτημα απάντησε όχι μόνο ο Καντ, που είναι γνωστό το έργο του, αλλά ο Μέντελσον, ο Χάμαν, λέγοντας ότι διαφωτισμός είναι η πνευματική ανάπτυξη. Και το ερώτημα του η ανάλυση του Μέντελσον και η απορία του ήταν σε ποιο βαθμό μπορεί αυτή η πνευματική ανάπτυξη να επηρεάσει το λαό. Και σε αυτό δεν δόθηκε απάντηση. Και ίσως δεν έχει δοθεί ακόμα. Έτσι λοιπόν, μέσα από το πρίσμα αυτό, δεν θα επιμείνω, είναι ζητήματα τα οποία παραμένουν. Όσον αφορά την οπτική της εισήγησής μου, αξίζει να επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της ιστορίας εγγράφεται ως desideratum η γεωγραφική ερμηνεία της ιστορίας και του πολιτισμού. Για να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας ένα κορυφαίο έργο του νεοελληνικού διαφωτισμού, την νεοεταιρική γεωγραφία των Δημητριαίων, του Δημητρίου Φιλιππίδη και του Γρηγορίου Κωνσταντά, η θεωρητική προκείμενη που επιτρέπει την περιχώρηση του γνωσιακού πεδίου της γεωγραφίας και της ιστορίας είναι η αποβλεπτικότητά τους. Όπως οι ίδιοι γράφουν, το της γεωγραφίας χρήσιμον είναι αμυντή αναγκαίων ύπομεν ουδείς εστίο αγνώων. Όσοι την γεωγραφία όμα της ιστορίας και λαμπτήρα του κόσμου εκάλεσαν, το χρήσιμον ημίν δια τούτων δεικνύουσι. Άνευ της γεωγραφίας, η ιστορία συγκεχημένων τι και τυφλών εστί μάθημα. Βεβαίως η πατρότητα της διατύπωσης αυτής, δηλαδή ότι η γεωγραφία είναι το μάτι, το όμα της ιστορίας, δεν ανήκει στους Δημητρίες όπως διαβάζουμε ακόμη και σε διδακτορικές διατριβές, αλλά αποτελεί το μότο στο εξώφυλλο ενός έργου του Φλαμανδού γεωγράφου Αμπραάμ Ορνέλιους, και στη λατινική του μορφή έχει ως εξής «Historiae oculus geographica». Το μάτι της ιστορίας είναι η γεωγραφία. Η έκφραση «λαμπτήρ του κόσμου» στην ίδια συνοχή προϋποθέτει την παρομοίωση του κόσμου με ναό που συναντούμε στον Κικέρωνα, αλλά και στο θεμελιώδης έργο του Κοπέρνικου «De Orbium Celestium». Εκεί ο κόσμος περιγράφεται ως ένας υπέροχος ναός τον οποίο φωτίζει η δάδα του ηλίου. Αυτή την εικόνα θα τη συναντήσουμε αργότερα στη χειρόγραφη «Αστρονομία 1698» του μελετίου γεωγράφου. Την άποψη για τη συνορίδα ιστορία-γεωγραφία εντοπίζουμε σε πολλά έργα στοχαστών του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Αξιοποιώ μόνο ένα παράδειγμα, επειδή ακριβώς αναφέρθηκε ο εισαγωγικός λόγος στην ενσυκλοπαιδή από τον κύριο Βαλιάνο προηγουμένως. Ο Νταλαμπέρ λοιπόν εκεί επισημαίνει ότι η μελέτη της ιστορίας, η ιστορία η ίδια είναι επιβάλλεται, γιατί η ιστορία ίδια έχει, όπως γράφει, δύο παράλληλους κλάδους και δύο ερίσματα, τη χρονολογία και την γεωγραφία. Η πρώτη τοποθετεί τους ανθρώπους στην παροντικότητά τους και η άλλη στην οικουμένη.
Απήχηση των θέσεων του Νταλαμπέρ διαπιστώνουμε κατά τη γνώμη μου σε ένα κείμενο του Δημητράκη Καταρτζή. Ο Φαναριώτης Λόγιος στο γνώθης αυτόν, αφού τονίζει με έμφαση την αναγκαιότητα σύνταξης διδακτικών εγχειριδίων, γράφει: «Ο μαθηματικός μου Ρωμιός, βλέποντας τα ελληνικά και φράγκικα συγγράμματα, οδηγείται καλά να κάνει τα ρωμαϊκά του τέλεια με τα λεξικά και τη φιλολογική ιστορία. Εκείνο που θα πρέπει να του πούμε είναι πως πρέπει να κάνει πρωτύτερα απ' όλα τα δύο μάτια της ιστορίας, ήτι τη χρονολογία και τη γεωγραφία. Επιστήμες που προηγουμένως, δηλαδή απριόρια, να χρησιμοποιήσω έναν καντιανό όρο, μας χρειάζονται». Μέσα από το πρίσμα αυτό κατανοούμε και τη μετάβαση από τη μεσαιωνική αντίληψη του κλειστού σύμπαντος στη διανυκτότητα του εκοσμικευμένου χρόνου, εντός του οποίου τόσο η γεωγραφία ως καταγραφή όχι μόνο των κλιματολογικών ιδιαιτεροτήτων και γεωπολιτικών στοιχείων, αλλά και ως επισήμανση ιδεολογικών γνωρισμάτων και νοοτροπιών, και η ιστορία ως εποπτική θεώρηση και διερμηνία των δρόμενων, μορφοποιεί την παροντικότητα ως αίτημα βελτιστοποίησης της ανθρώπινης βιωτής. Ο υπότιτλος της σημερινής μου ανακοίνωσης αφορά τη θεωρητική συμβολή του τιμωμένου ακαδημαϊκού δασκάλου και βεβαίως μέσα από το πρίσμα αυτό μπορούμε να πούμε ότι ο κύριος Κιτρομιγίδης εντοπίζει το μετασχηματισμό της ιστορικής συνείδησης σε κείμενα που ελάχιστα είχαν απασχολήσει την έως τώρα έρευνα, όπως είναι επί παραδείγματι τα πονήματα του Κωνσταντίνου Κεσαρίου Δαπόντε, ο οποίος αξιοποιώντας τη μέθοδο της παραδειγματικής αναγωγής και την εντάσσει στην ηθική διαπαιδαγώγηση. Μελετώντας το έργο του Δαπόντε, το δημοσιευμένο, ο κ. Κιτρομιλίδης αναφέρεται στον Καθρέπτη Γυναικών, αλλά και το χειρόγραφο, το οποίο ξεπερνά τις 1000 σελίδες, τα 1000 φύλλα μάλλον, recto verso, αντιλαμβανόμαστε αυτή τη βαθμία μεταλλαγή των συνειδήσεων, μεταλλαγή που κυοφόρησε το αίτημα της πνευματικής αφύπνισης. Οι παραδειγματικές μορφές της ελληνικής ιστορίας, στη διαχρονία της, λειτουργούν ως κάτωπτρο ιστορικής αυτογνωσίας, έτσι ώστε ο νεότερος ελληνισμός να αντλεί στοιχεία για να αρθρώσει έναν ειδοποιητικό λόγο ενώπιον της ιστορίας. Η νεοελληνική σκέψη αντλεί συνεχώς, και εδώ έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Κιτρομιλίδης, από το πάνθεον της ιστορίας, με χαρακτηριστικότερη την επίκληση της μορφής του Αλέξανδρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θυμόμαστε όλοι, είναι γνωστή η φράση του Ιωάννη Πρίγκου, «Ανασήκωσε Θεέ μου ένα Μέγα Αλέξανδρο». Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό τη σημασία που αποδίδει ο Πασχάλης Κιτρομιλίδης σε συγγραφικά εγχειρήματα τα οποία, παρά την επίκαιρη διάσταση της συγγραφής τους, αποτελούν χρήσιμους οδοδείκτες για την ανασυγκρότηση του πεδίου των πολιτικών ιδεών. Από την άποψη αυτή, τόσο η βιογραφία του Μεγάλου Πέτρου από τον Αθανάσιο Σκιαδά, πρώιμη περίοδος 1737, όσο και οι αφιερώσεις στη Μεγάλη Κατερίνη από τον Ευγένιο Βούλγαρη, τον Νικηφόρο Θεοτόκη και τον Αθανάσιο Ψαλίδα, για να παραμείνουμε σε ορισμένες εμβληματικές μορφές της νεοελληνικής σκέψης, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε την ενδοχώρα της πνευματικής αναγέννησης του νέου ελληνισμού, αφού στα τεκμήρια αυτά ανιχνεύουμε μια υποφόσκουσα αποκαλυπτική και σχατολογική θεώρηση της ιστορίας και, όπως γράφει ο κ. Κιτρομιλίδης, τον προφητικό χιλιασμό. Ο τιμόμενος απόψη διανοητής είναι κατά τη γνώμη μου από εκείνους που, παρά την εστίαση των ενδιαφερόντων τους στην ανάδειξη του κοσμικού χαρακτήρα της ιστορικής συνείδησης, δεν παρασιωπά την altera pars της περίοδου του διαφωτισμού. Άλλωστε αυτή η διάσταση εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές και κατά τη διάρκεια της φιλοσοφικής συζήτησης στον ευρωπαϊκό χώρο, κυρίως στη γερμανική σκέψη. Αρκεί να θυμηθούμε τις φιλοσοφικές αντιμαχίες ανάμεσα στον Μέντελσον, τον Γιακόμπι, τον Καντ, με αφορμή την ερμηνεία του έργου του Σπινόζα, το ρεύμα του μεσμερισμού, του μυστικισμού, που υφέρπει σε ορθολογιστικές προσεγγίσεις. Άρα δεν υπάρχει μια recta ratio, όπως νομίζουμε ερμηνεύοντας το διαφωτισμό. Συχνά παραβλέπεται και παρασιωπούμε όλοι μας πολλές φορές την άποψη, στην ερμηνευτική μας άποψη, το ρόλο της εσχατολογικής προσδοκίας στη διάπλαση του συλλογικού συνειδένε. Είναι καθοριστικός αυτός ο ρόλος και δεν χρειάζεται να προσφύγουμε στον Καρλ Γιούγκ για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μορφοποιείται το συλλογικό ασυνείδητο. Σεβασμιότατε, ξέρω ότι είμαι κύριε καθηγητά, σεβαστέ δάσκαλε,
αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, και η κίνηση με την αριστοτελική έννοια του όρου ως συνεχής μεταστοιχίωση και όχι απλώς μετατόπιση στο χώρο αποτελεί όντως ένα από τα ειδοποιητικά γνωρίσματα της φιλοσοφικής σκέψης του διαφωτισμού, αφού το ταξίδι, πραγματικό ή φανταστικό, λειτουργεί ως μεταβολή και μεταλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης και διανυκτότητα σε σχέση με κάθε μορφή εγκυστώσης στο δεδομένο. Ο αναπροσανατολισμός του ανθρωπίνου υποκειμένου από τα σημεία της συγκεκριμένης χωρικότητας και της χρονικότητας στην απεραντοσύνη της ετερότητας προσέφερε και το έναυσμα για την κατόπτευση του παρελθόντος και κυρίως για την ανάγνωση του παρόντος. Ανακαλώ στη σκέψη μου ενδεικτικά παραδείγματα, ένα εκ των οποίων η Τηλεμάχου Τύχη, που μεταφράστηκε από τον Αθανάσιο Σκεδά το 1743 και δεν είναι τυχαίο και αργότερα από τον Δημήτριο Παναγιώτη Γοβδαλά, με εξαιρετικά προλεγόμενα που απευθύνονται στους εντευξωμένους, μας δίνουν ακριβώς το περίγραμμα και το θεωρητικό πλαίσιο της αναζήτησης ιδεολογικών συναφιών με την αρχαιότητα. Ορθώς τονίζει ο κ. Κιτρομιλίδης, όχι με τη σημασία της προγονοπληξίας, αλλά με την επιδίωξη προβολής ενός αφετηριακού παραδείγματος, δηλαδή τα αξιοποιούν μέσα από μια αναπλαίσιο αναφορικότητας. Βεβαίως, αξίζει να επιμένει ο ίδιος κ. Κιτρομιλίδης στο μεταφραστικό άθλο πράγματι του Αλεξάνδρου Καγκελάριου, που απέδωσε τη γλώσσα μας το 16ο έργο του Ρολέν «Παλαιά Ιστορία», έργο εκτός από την σμήλευση της νεοελληνικής συνείδησης μέσω της γνώσης του παρελθόντος, προσφέρει και ικανά τεκμήρια για τη νέα παιδαγωγία που αρχίζει να προβάλλεται ως αίτημα στα μέσα του 18ου αιώνα, αίτημα στο οποίο θα απαντήσει καταφατικά ο Ιώσιπος Μυσιόδαξ. Ταυτόχρονα, καθίσταται αισθητή η αναγκαιότητα διαμόρφωσης κριτηρίων αποτίμησης της συμπεριφοράς του ανθρωπίνου υποκειμένου στον κοινωνικό χώρο, είτε ως αρχωμένου, είτε ως ηγείτορος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα κείμενα του Φενελόν και του Ρολέν, για να μείνω σε δύο, αναγνωρίστηκαν από τον Βολτέρο και τον Μοντεσκιέ ως σημαντικά όσον αφορά την κριτικότητα των θέσεών τους και κυρίως τη μέθοδο παρουσίασης της περιεχομενικότητάς τους. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η πρώτη μετάφραση του μυθιστορήματος του Φενελόν προέρχεται από το περιβάλλον του Νικολάου Μαυροκορδάτου και ανήκει στο Δημήτριο Προκοπίου Πάμπερη, στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων των φαναριωτών να συγκροτήσουν μια γραμματεία κατόπτρων ηγεμόνων. Σε πολλές από τις σελίδες του Ελληνικού Διαφωτισμού, του Πασχάλη Κιτρομιλίδη, αλλά και σε άλλες μελέτες του και κυρίως στο βιβλίο του για το Μυσιόδακα, αναπτύσσεται είτε με ρητό είτε με επινεκτικό τρόπο ένας διάλογος ανάμεσα στις αρχές του πολιτικού ουμανισμού και την παρουσία της φωτισμένης δεσποτείας. Ο κ. Κιτρομιλίδης, κατά τη γνώμη μου, ως ενεσόπτρο, μας εισάγει σε ένα πεδίο σκέψης το οποίο και σήμερα παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωρο. Και τούτο διότι στην πλειονότητά τους τα κείμενα που σηματοδοτούν τη θεωρία των κατόπτων των ηγεμόνων στη νεωτερική και μεταναγεννησιακή εκδοχή παραμένουν σε χειρόγραφη μορφή. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι στο Εργαστήριο Ερευνών Ελληνικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουμε συγκεντρώσει έναν αμυτό από αυτά τα κείμενα και τα ετοιμάζουμε. Εάν λοιπόν η γνώση της ιστορίας είναι χρήσιμη για να επανέλθω στον πυρήνα της θεματικής μου, ένεκα του ηθικού της περιεχομένου και της συμβολής της, στην πολιτική επιστήμη, όπως υπογράμμιζε ο Αγάπιος Λοβέρδος στην ιστορία των δύο ετών που αναφερόταν στον τρίτο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, τότε η γεωγραφία ως εξεικόνιση της νέας μορφής της οικουμένης εγγράφεται στην ιστορικότητα της συνείδησης ως βαθμιαία πρόοδος και ευέλπιδη ανατένιση του μέλλοντος. Η γνωριμία με τις κοσμογραφικές αποτυπώσεις συνεπαγόταν την ανατίμηση των εσωτερικών σχέσεων των κλιματολογικών συνθήκων με τα γεγονότα του πολιτισμού, κυρίως την ομοθεσία καθώς και με τις νοοτροπίες. Στην αναδεόμενη κοσμοπολιτική συνείδηση ενοφθαλμίζεται η κριτική αποτίμηση των δρόμενων και η οικείωση με πολύπτυχες εκφράσεις της ενδοκοσμικής παρουσίας του υποκειμένου, προσδίδοντας έτσι στην επιστήμη της γεωγραφίας πρωτεύοντα ρόλο στη γνωστική διαδικασία. Ήδη με το μελέτιο γεωγράφο, ο παρόν κόσμος κατανοείται ως η μεγάλη πόλη του ανθρώπου και παρουσιάζεται, όπως εύστοχα τονίζει
κύριος Κιτρομιλίδης, η εμπειρική μέθοδος ως συναγωγή συμπερασμάτων και κριτική αποτίμηση των διαθέσιμων εμπειρικών τεκμηρίων. Είναι το κατεξοχήν στοιχείο της επιστημονικής συγγραφής. Ο ίδιος βεβαίως ο Μελέτιος επισημαίνει στο προήμιο ότι δεν αμέλησε να ερευνά διαδεινής παρατηρήσεως τα λείψανα της αρχαιότητας, έτσι ώστε να συνθέσει ένα αποφελές πόνημα το οποίο προσφέρει στους προσκαίρους κοσμοπολίτες. Έχουμε εδώ λοιπόν ο άνθρωπος ως πολίτης του κόσμου, σύμφωνα με τη διδασκαλία των κοινικών και αργότερα των στοικών, αλλά και ακριβώς αυτή τη μεταφυσική διάσταση πρόσκαιρους κοσμοπολίτης. Ό,τι στον μελέτη ο αναφορικός με το ζεύγμα ιστορία-γεωγραφία και την ενδοχώρα της πολιτισμικής διάδρασης βρίσκεται σε αφετηριακή μορφή, εκδιπλώνεται με εμφαντικό τρόπο σε μεταγενέστερα συνθέματα όπως του Γεωργίου Φατσέα και ιδιαιτέρως του Νικηφόρου Θεοτόκη και του Ιώσυπου Μισιόδακα. Παράλληλα με τη μαθηματική γεωγραφία, ως ιδεολογική κατηγορία συναντούμε έκδηλες αναφορές στα κοινωνικά γνωρίσματα των επιμέρους κατοίκων, τις νοοτροπίες, τις συμπεριφορές, τη γλώσσα, τις μορφές διακυβέρνησης, καθώς και τις ηθικές παραδοχές και τις θρησκευτικές αντιλήψεις. Ο κύριος Κιτρομιλίδης υπογραμμίζει το γνώρισμα αυτό, το οποίο συναντούμε και σε δύο χειρόγραφες, σε χειρόγραφες γεωγραφίες της εποχής, όπως παραδείγματι στη μαθηματική γεωγραφία του Θανασίου Ψελίδα και ο ίδιος αναφέρεται στη γεωγραφία των θρησκειών. Η ανωτέρω κωδικοποίηση των ιδεολογικών στοιχείων της νέας θέσης του ανθρώπου στην ενδοκοσμική του παρουσία εκφέρεται βεβαίως με έναν συνεκτικό και ρηξικέλευθο λόγο στην Ελληνική Νομαρχία του 1806, στην οποία διαπιστώνουμε εκτός των άλλων ότι μία από τις θεμελιώδες συνιστώσεις της ανάλυσης είναι η συνάρτηση κλίματος και νόμων. Είναι κάτι το οποίο μέχρι την προσέγγιση του κυρίου Κιτρομιλίδη δεν είχε τεθεί στο ερευνητικό πεδίο και οφείλουμε αυτό να το αναγνωρίσουμε εκτός των άλλων που σας οφείλουμε. Έτσι λοιπόν, η επικέντρωση της ερευνητικής προσοχής του κυρίου Κιτρομιλίδη σε αυτό το ζεύγμα κλίμα πολιτισμός αποτελεί, όπως είπα, μία ακόμη συμβολή. Ο δάσκαλός μας σε πολλά σημεία των μελετών του αναγνωρίζει την καταλυτική επενέργεια της πολιτικής κοινωνιολογίας του Μοντεσκιέ σε επιμέρους θεωρήσεις των νεοελλήνων στοχαστών και αυτή η ανάγνωση διευρύνει την οπτική του ερευνητικού μας αντικειμένου. Ο ίδιος βεβαίως αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες, έχει εντρυφήσει στο Μοντεσκιέ όπως γνωρίζουμε από το βιβλίο του για τους πολιτικούς στοχαστές της νεωτερικότητας και βεβαίως η ανάδειξη της συνάφειας κλίματος και νόμων αποτελεί κατά τη γνώμη μου μέχρι αυτή την περίοδο, κυρίως μέχρι τις απαρχές του 19ου αιώνα, θα αναφερθώ πιο κάτω στον Κοκκόνη, το ερμηνευτικό κλειδί για να αντιληφθούμε την ενδοχώρα των θεωρητικών προβληματισμών τόσο του Αδαμαντίου Κοραή, όσο και αργότερα του Ιωάννη Κοκκόνη, ο οποίος στο Περιπολιτιών 1829 επαναφέρει το σχετικό προβληματισμό για τη σχέση των πολιτικών νόμων με το κλίμα, ανακαλώντας όχι μόνο το Μοντεσκιέ, αλλά και την αρχαιολογική αντίληψη που συναντούμε στο υποκρατικό κείμενο περί αέρων υδάτων τόπων, κείμενο το οποίο, όπως γνωρίζουμε, μετέφρασε στα γαλλικά του 1800 με προλεγόμενο Αδαμάντιος Κοραής και σχολιάζει στα προλεγόμενα του Στράβωνος και σε άλλα κείμενα. Αλλά και στον Αριστοτέλη, στα πολιτικά του Αριστοτέλη, όπου επίσης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο αυτή η συνορίδα ανάμεσα στις κλιματολογικές συνθήκες και στη θέσπιση των νόμων. Στη συνάφεια αυτή θα ήθελα να υπογραμμίσω την εκ μέρους του κυρίου Κιτρομιλίδη πυκνή και κέρια ανάδειξη της πολιτικής σκέψης του Ευγενείου Βούλγαρη και κυρίως την ένταξη αυτής της σκέψης στο πεδίο των κοινωνικών ιδεών του διαφωτισμού. Ο κύριος Κιτρομιλίδης αναφέρεται τόσο στην ελληνική απόδοση της εισήγησης της Μεγάλης Εκατερίνης, όσο και στους στοχασμούς στους κρισίμους καιρούς του Ευγενείου Βούλγαρη, ο οποίος, ηρίστο εμπαρόδο, δωροφορεί την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή γλώσσα και σκέψη με τον όρο αντιροπία, ένα χρήσιμο όρο τον οποίο δεν έχει εστιάσει την προσοχή της η νεότερη έρευνα. Αναφερόμενος βεβαίως στο ρόλο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βεβαίως, αγαπητέ και σεβαστέ
Κύριε Κιτρομιλίδη, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα γιατί ο Βούλγαρης μεταφράζει τα πολιτικά του Γάλλου Μπουσουετίου. Όμως η αναφορά σας σε αυτό το κείμενο, ο Μπουσουέτ, όπως γνωρίζουμε, αρείεται στοιχεία από τη βιβλική ερμηνεία της βασιλείας και της ηγεσίας. Όμως το γεγονός αυτό της αναφοράς σας μου έδωσε την αφορμή, μου παρέσχει την αφόρμηση για να μεταγράψω τα πολιτικά του Βούλγαρη, τα ετοιμάζουμε προς έκδοση και ελπίζω ότι θα δουν το φως της δημοσιότητας. Αγαπητέ κύριε Κιτρομιλίδη, σεβαστέ μας δάσκαλε, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ κύριε πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα και εγώ λοιπόν, ολοκληρώνοντας αυτή την παρουσίαση, την ευσύνοπτη, να ευχαριστήσω θερμά και δημοσίως τον κύριο Κιτρομιλίδη για τη δυνατότητα την οποία μας παρήχει αλλά και εξακολουθεί να μας παράσχει να μετέχουμε στην οδηπορία του ερευνητικού βλέμματος με σοβαρότητα αλλά και σεμνότητα. Ας μην διαφεύγει της προσοχής μας ότι οι αμφότεροι οι όροι έχουν κοινή ρίζα, κοινό αίτημα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πέτσιο. Τα αγαπημένα μας λοιπόν θέματα, θρησκεία και ιστορία. Να πω ότι έχω την αίσθηση ότι ο Μελέτιος στη γεωγραφία εκεί κάνει κάποιο παράθεμα από τον Νικηφόρο Ρηγορά με το κοσμοπολιτισμό κλπ. Και κάπου, αλλά δεν το έχω τώρα πρόχειρο. Απλά επιβεβαιώνει ότι υπάρχει και μια αναδρομή και στην ιστοροβυζαντινή, έτσι, ας πούμε, πνευματική παραγωγή που είναι ενδιαφέρον. Ναι. Νομίζω στη γεωγραφία. Αν το θυμάμαι καλά, ναι. Είχαμε... Και στη γεωγραφία. Και στη γεωγραφία. Γεωγραφία, ναι. Νομίζω. Λοιπόν, έχουμε μέχρι 6.30 έχουμε, κύριε Διευθυντά, μέχρι 6.30 έχουμε. Περίπου. Το πολύ. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε βέβαια λίγο κουρασμένοι, αλλά νομίζω ότι τις εισηγήσεις... αξίζουν έτσι μία... Λοιπόν, ταυτόχρονα, κύριος Καράς και ο κύριος... Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Λάτε. Ωραία. Ποιος θα ξεκινήσει. Ωραία. Ναι. Ποιος κουρεμένος. Προς τον κύριο Ανδρουλιδάκη, μία ερώτηση, ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Συγχαρητήρια καταρχάς για την πολύ ωραία εισήγηση. Σχετικά με την αμφιθυμία, θα λέγαμε, της νεοελληνικής θεολογίας απέναντι στο πρόσωπο του Κοραή και στην θρησκευτικότητα, ας πούμε, του Κοραή. Από τη μία έχουμε τον Μπαλάνο, την περίοδο του Μεσοπολέμου, ας πούμε, όπου διατυπώνει μια απολογητική της Ορθοδοξίας του Κοραή, όπως το πολύ ωραία το περιγράψατε, και πιο πρόσφατα παραδείγματα, με χαρακτηριστικότερο νομίζω αυτό του πατρός Μεταλλινού, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο δαιμονοποιεί, ας πούμε, τον Κοραή. Ναι, δηλαδή ο Μεταλλινός το χαρακτηρίζει ως παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι στηρίζεται στο Ρωμανίδη και μπορούμε να φτάσουμε και πιο πίσω και πριν από τον ίδιο τον Μπαλάνο, δηλαδή από το Μακράκι ξεκινάει μια δαιμονοποίηση κατά κάποιο τρόπο του Κοραή και περνάει, ας πούμε, στη νεότερη περίοδο στο Ρωμανίδη και στο Μεταλλινό. Και έχει μια... υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο η νεοελληνική θεολογία προσλαμβάνει και ερμηνεύει αυτή τη θρησκευτικότητα του Κοραή. Δεν ξέρω αν θα θέλατε εσείς να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και επιπλέον σχετικά με την προβληματική, ας πούμε, ορθοδοξία του Κοραή που επισημάνεται το πρώτο μάλιστα παράδειγμα, σχετικά δηλαδή με την Ιερά Παράδοση και ότι διατυπώνει ο Κοραής, ας πούμε, ότι σε ό,τι αφορά το χριστιανισμό έχει μεγαλύτερη αξία τα παλαιότερα και όχι τα νεότερα. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι αυτή την διατύπωση της θέσης του Κοραή σαν μια δικαίωση του αρχαίγονου χριστιανισμού, μια προτεσταντικού τύπου, ας πούμε,
δικαίωση του αρχαίγονου χριστιανισμού σε αντιδιαστολή με την εξέλιξη της Ιεράς Παράδοσης. Αντίθετα, το βλέπω, έτσι όπως το διατυπώσατε, το αντιλαμβάνομαι σαν μια μάλλον συντηρητική άποψη, η οποία θέλει το σύνολο της αποκάλυψης να δίνεται εξ αρχής, να αποκαλύπτεται, ας πούμε, η αλήθεια εξ αρχής στο χριστιανισμό, και μετά ουσιαστικά, δηλαδή, ο Κοραής παίρνει μια θέση στο πρόβλημα που απασχόλησε την θεολογία, όχι μόνο την Ορθόδοξη, γενικότερα τη χριστιανική θεολογία από το 19ο αιώνα, από τον Νιούμαν και μετά, με την περίφημη ιστορία της εξέλιξης του δόγματος. Δηλαδή, ο Κοραής διατυπώνει μια θέση κατά την οποία η αποκάλυψη έγινε εξ αρχής και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη πάνω σε αυτό. Επομένως, από παλαιά υπάρχει, ας πούμε, το 100% της αποκάλυψης. Και δεν, δηλαδή, μια μάλλον συντηρητική θέση θα τη θεωρούσα, είναι μια προσωπική μου εκτίμηση αυτή. Βέβαια, και το δεύτερο παράδειγμα που αναφέρατε για την κριτική που κάνει, ας πούμε, στις μακρόσυρτες ακολουθίες και αυτά, και αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι... ότι και πάρα πολλοί Ορθόδοξοι θα μπορούσαν να συμμεριστούν μια τέτοια κριτική, ας πούμε. Εμού συμπεριλαμβανομένου. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο θα ήθελα πάνω σε αυτό, αν θέλει. Ωραία. Οπότε, επειδή θίξατε δύο θέματα, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ως προς το ένα, την πρόσληψη του Κοραή, ας αφήσουμε τον Μπαλάνο, επειδή νομίζω υπερβάλλει ο Μπαλάνος τώρα στην κατάφαση, ας πούμε, της πλήρους ορθοδοξίας του Κοραή. Νομίζω είναι σαφές ότι δεν έχει εντελώς δίκιο. Ως προς το άλλο, ως προς την γνώμη, την πρόσληψη του Κοραή από τους αυτούς που αναφέρατε, παραδείγματος χάρη, ας βάλουμε και τον Γιαναρά και πολλούς άλλους. Να σκεφτούμε λίγο τι επιρρύπτουν κυρίως στον Κοραή. Τώρα μιλάω σε ανθρώπους που τα ξέρουν πολύ καλά πολλά από αυτά τα θέματα. Τι του επιρρύπτουν κυρίως? Εν μέρη του επιρρύπτουν ότι δεν είναι ειλικρινής. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είναι ειλικρινής ο Κοραής όταν ισχυρίζεται, επικαλείται την πίστη του. Λοιπόν, του επιρρύπτουν ότι δεν είναι ειλικρινής. Ότι ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας, τι να πούμε, είτε άθεος, είτε βολτερικός. Έτσι, βολτερικός τώρα με την πιο. Ο Βολτέρος έχει πολλών ειδών ερμηνείες. Με την πιο, ας πούμε, αρνητική κατανόηση του Βολτέρου, ότι είναι ένας. Γιατί και τον Βολτέρο τον επέκριναν ότι δεν ήταν ειλικρινής και ότι αυτά που έλεγε για τον τεϊσμό ήταν όχι ειλικρινή. Τι του επιρρύπτουν, λοιπόν, τώρα επιστρέφουμε στον Κοραή, ότι δεν είναι ειλικρινής, ότι είναι στην πραγματικότητα ένας άθεος ή ότι δεν είναι ορθόδοξος? Ο ίδιος ο Κοραής γνωρίζει, το λέει ρητά σε 2-3 σημεία, ότι του επιρρύπτουν προτεσταντισμό. Ο ίδιος ο Κοραής το λέει αυτό, έτσι. Μπορεί να χρησιμοποιεί άλλες λέξεις, λουθυρανισμό κτλ. Ή καλβινισμό κτλ. Γνώριζε δηλαδή ότι οι απόψεις του θα προσλαμβάνονταν ως φιλολουθυρανικές, φιλοκαλβινικές κτλ. Προσπάθησα να δείξω μετά από μακρά μελέτη των θεμάτων κτλ. Ότι εντελώς άδικο η κατανόηση αυτή δεν έχει. Αυτό είναι εντελώς σαφές. Δεν έχει άδικο. Και για να σας κινήσω έτσι το ενδιαφέρον πιο πολύ, η προτεσταντική επιρροή του Κοραή φαίνεται όχι τόσο σε αυτά που λέει σε σχέση με την Ορθοδοξία, αλλά σε αυτά που λέει εναντίον της Δυτικής Εκκλησίας, της Καθολικής. Εκεί να δείτε την καημένη την Καθολική, ή όπως λένε άλλοι, τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, την περνά Γενναίας 14. Οπότε αυτό δεν έχει εντυπωσιάσει, θα έλεγα, τους Ορθόδοξους, που θα έπρεπε να το βλέπουν πιο θετικά αυτό το πράγμα. Αυτά έτσι γενικά. Εγώ νομίζω ότι οι περισσότερες κριτικές, επικρίσεις που διαβάζω σε Ορθόδοξους για τη θρησκευτικότητα ή τη θεολογία του Κοραή, νομίζω δεν είναι βάσιμες. Αυτή την κατανόηση έχω. Ως προς το άλλο, τώρα θυμίστε μου, πρέπει να θυμηθούμε το επόμενο σημείο με το. Για το άλλο. Κοιτάξτε, ας μην ξεχνάμε το σημείο με το. Τα παλιά είναι τα καλά και τα μεταγενέστερα είναι. Εννοεί αυτό που λέει, ότι η ιστορία έχει φθείρει τον χριστιανισμό. Αυτό, η ιστορία, έτσι, η ιστορία, ο ιστορικός χρόνος, το ιστορικό γίγνεσθε θα έχει φθείρει τον χριστιανισμό. Και σε αυτό είναι τυπικά διαφωτιστής. Λίγο άπφαλτη ορία είναι αυτό του Μοζχάιμ και των προτεσταντών, αυτό που γράφουν για την έκπτωση. Μα είναι ακριβώς οι απόψεις, όχι μόνο του Καντ, είναι οι απόψεις του Γκίμπον,
του Γκίμπον και πολλών άλλων, ότι, ότι ο αρχαίος χριστιανισμός, εγώ εκεί βλέπω το, το προτεσταντικό στοιχείο, η αρχαία εκκλησία, ο αρχαίος χριστιανισμός είναι ο σωστός, και μετά ήρθε η καταστροφή, η φθορά, η διαφθορά κτλ. Αυτό εννοούσα ως προτεσταντικό στοιχείο, οπότε δεν ξέρω αν είναι σαφής η απάντηση. Ναι. Πάντως, εγώ το είπα ρητά, θεωρώ ότι είναι ειλικρινής. Θεωρώ είναι ειλικρινής. Ανέφερα ένα σημείο, ανέφερα και το λέει σε πολλά άλλα, ότι μισό λεπτό, λέγω πρώτον εις απολογίαν μου ότι είμαι τέκνον γνή της Ανατολικής Εκκλησίας, και αλλού μια φράση που δεν την είπα, μισό λεπτό, από την πάτριόν μου θρησκείαν δεν εξέκλεινα ποτέ. Ότι θεωρώ ότι είναι ειλικρινής με την έννοια φιλαλήθης, ότι εννοεί αυτό που λέει. Εμείς τώρα, πώς το λέμε, συμπληρώνουμε ότι έχει όμως προτεσταντικές επιρροές. Αυτό δεν είναι αντίφαση κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι αντίφαση αυτό. Είναι φιλαλήθης. Μισό λεπτό, για να είναι σαφής κανείς αυτό που λέει. Είναι φιλαλήθης, είναι ειλικρινής. Εμείς όμως, αν θέλετε, post factum, μεταγενεστέρως κρίνουμε ότι βλέπουμε προτεσταντικές επιρροές. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει. Να διευκρινίσω. Δεν εννοώ ότι έχει προσχωρήσει στον προτεσταντισμό. Δεν εννοώ αυτό. Με συγχωρείτε, εσείς ξέρετε λίγους Ορθοδόξους που έχουν προτεσταντικές επιρροές? Εγώ ξέρω πάρα πολλούς. Συγγνώμη δηλαδή. Και... Μήπως πρέπει να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο για να είμαστε προτεστάντες? Ναι, ακριβώς. Έλεος. Ναι. Τι χριστιανοί είμαστε, δεν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο? Μου επιτρέπετε κάτι. Αλλά να πω σε σχέση με τον κύριο, τη συζήτηση που προηγήθηκε. Πρώτον, και η κριτική της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι κατ' εξοχήν διαφωτιστικό εγχείρημα. Δηλαδή, επικρίνει τις κακές χρήσεις της θρησκείας από την οργανωμένη εκκλησία. Και έχει πολλά, και με συμβουλή τριών επισκόπων, κατ' εξοχή. Και επίσης επικρίνει και τις υπερβολές των Ορθοδόξων, άλλο, περί του Ιεροσολύμης Αγίου Φωτός. Λέει διάφορα και εκεί. Είναι στοιχειώδεις ιστορικές διαπιστώσεις αυτά. Και μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε και τέλειωσε την πνευματική του διαδρομή με θρησκευτικά έργα. Μετέφρασε την κατήχηση του Πλάτωνος Μόσχας και τελείωσε τη ζωή του με την έκδοση των ποιμαντικών επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Έγραψε βέβαια και τα προλεγόμενα που κάνει την κριτική των πρακτικών της Εκκλησίας. Σκανδαλίζεται κανενός η θρησκευτική συνείδηση από αυτά? Δεν νομίζω πως τίθεται κανένα θέμα. Και όταν ο Κωνσταντίνος Οικονόμος λέει ότι, είπαμε για τους άλλους, λέω ο Οικονόμος, no more, no less, ότι δεν υπάρχει τίποτε στον Κοραή που να αντίκειται στο δόγμα το Ορθόδοξο. Λοιπόν, τελειώνει εκεί η ιστορία. Όλοι αυτοί που τον κατακρίνουν σήμερα, εγώ έτσι όπως διαβάζω αυτά τα κείμενα, ίσως με την εξαίρεση του Παπαγιώργη του Μεταλλινού που ήταν ερευνητής της ιστορίας, όλοι οι άλλοι δεν έχουν ανοίξει μια φορά να διαβάσουν μια σελίδα του Κοραή. Και λένε έτσι εξάμβονος ότι ο Κοραής ήταν το ένα και το άλλο. Εάν διαβάσεις, σκύψεις και διαβάσεις, θα δεις τον προβληματισμό και τον πόνο αυτού του ανθρώπου για τα ζητήματα όχι μόνο της παιδείας, της πολιτικής κλπ, αλλά και της θρησκείας στο γένος. Και όταν το δεις σε εκείνο το επίπεδο και στην αμεσότητα της έκφρασης, πραγματικά σέβεσαι αυτή την πνευματική μορφή. Και καλά θα κάνουν οι θεολόγοι να κάτσουν να διαβάσουν και λίγο Κοράη. Έχουμε πάντως συναδέλφους που έγραψαν πολύ εντυπωσιακά θερμά λόγια, όπως τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, που ήταν καθηγητής στο τμήμα γράψης της σύναξης κτλ. Διέχουμε τέτοια παραδείγματα. Αλλά κάτι θέλω να πω. Όχι, απλώς η άποψη του Κοραή ότι πρέπει να εκτιμούμε τα παλιά είναι απλώς απόδοση από αυτού που γράφει ο Βούλγαρης ως μότο στη λογική του: τα παλαιά τιμάστε θέμης. Μην κάνουμε αναγωγές που δεν έχουν έρισμα. Τα παλαιά τιμάστε θέμης. Ο κύριος Καράς. Θα ήθελα να
Θα ήθελα να ρωτήσω ακριβώς για αυτό το θέμα, για τον φιλοπροτεσταντισμό και ίσως και τον φιλοκαθολικισμό, όπως αυτός εξελίχθηκε μέσα στον Ορθόδοξο χώρο, ως προμηνύοντες ενός πρώιμου διαφωτισμού, ενός Frühaufklärung. Αυτό το βλέπουμε, το έχουμε σχολιάσει, δηλαδή υπάρχει, ο Κοραής είναι σχετικά αργά. Στη Ρωσική Εκκλησία βλέπουμε ότι αυτές οι διανέξεις και ιδιαίτερα ο φιλοπροτεσταντισμός είναι πηγή, μία από τις πηγές τέλος πάντων, ενός πρώιμου διαφωτισμού στο ρωσικό χώρο. Στον ελληνικό χώρο. Σε ποιον απευθύνει το ερώτημα, για να καταλάβουμε το ερώτημα ζητάτε, ας πούμε, ιστορικά στοιχεία. Δεν θα ήμουν έτοιμος, αν ζητάτε ιστορικά στοιχεία. Ιστορικά και θεολογικά, δηλαδή. Εντάξει, πιο πολύ ιστορικά ζητάω. Ναι. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να προετοιμάζουν αυτή την αντίληψη, αυτό είπατε. Ναι, αν μια μορφή ομολογιοποίηση. Το ξέρω, από τον κύριο Λουλούκαρη. Ναι. Και όλη τη διαμάχη που αναπτύχθηκε εκεί με τον πολύ ωραία, Μελέτιο αλλά ο Συρίγο. Ο κύριος είναι πολύ παλιά. Η σύνδεση είναι αυτό που. Και με τον Μελέτιο Συρίγο, ο οποίος γράφει την Ορθόδοξη Ομολογία, τη διορθώνουν κτλ. Και κυρίως με την. Θα μπορούσε να διακρίνει κανείς στοιχεία. Στη διαμάχη που ξεσπά στο Πατριαρχείο του 1750 με 1755 για το ζήτημα του ραντισμού και του αναβαπτισμού θα μπορούσαμε να δούμε στοιχεία. Όπου εκεί διαμορφώθηκαν δύο ομάδες, ένθεν και ένθεν, γύρω από δύο πατριάρχες και με διανοούμενους οι οποίοι υποστήριξαν κυρίως την άποψη του ραντισμού και του αναβαπτισμού. Είναι γνωστή και υπάρχει και η μελέτη του Σκουβαρά που έχει συγκεντρώσει κάποια κείμενα και στο μεγάλο μέρος αυτά τα κείμενα παραμένουν ανέκδοτα εδώ στη βιβλιοθήκη των Μιλεών και στη Ζαγορά. Στη Ζαγορά. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι πάντως αν μου επιτρέπετε. Είναι άλλο πράγμα η ομολογία, η εποχή των ομολογιακών πολέμων και άλλο πράγμα είναι όταν ξεκινάμε την γενικευμένη κριτική στο τοπίο μετά το 1648 τη γενικευμένη κριτική κατά της χριστιανικής θρησκείας στην Ευρώπη, όπου όλα τα δόγματα ετοιμάζονται για να κατά κάποιο τρόπο ορθολογικοποιήσουν αυτά τα οποία έκαναν απέναντι σε ένα κοινό εχθρό. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως, αλλά στο 18ο αιώνα, λίγο πριν ξεσπάσει η διαμάχη Μέντελσον, Καντ, Γιακόμπη κλπ, υπάρχει μια έντονη κριτική στην Πεντάτευχο. Στη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, στην αυθεντία του αποκαλυπτικού λόγου κλπ. Είναι το κίνημα των Λιβερτίνων. Σε αυτό έχουμε αντιπαραθέσεις που δεν αφορούν καταρχήν την ελληνική σκέψη. Αυτό έρχεται μετά, εδώ κυρίως με το Βούλγαρη που απαντάει ενάντια στον Παμπλέκη κλπ. Υπάρχουν κείμενα τα οποία επιγράφονται κόντρα Λιμπερτίνους. Όπου προσπαθούν να ανασκευάσουν αυτή τη θεώρηση ότι δεν είναι κάτι, η Πεντάτευχος δεν υπάρχει, δεν υπάρχει θεοπνευστία κλπ. Υπάρχει μια έντονη όσμωση ιδεών σε αυτό το επίπεδο που αφορά πρωτίστως τη θεολογική σκέψη αλλά δευτερογενώς και τη φιλοσοφική σκέψη, τη φιλοσοφική προβληματοθεσία. Από αυτή αντλεί στοιχεία και η διαμάχη στην οποία αναφέρθηκα. Είναι μάλλον ο Αλτ Προτεσταντισμός εναντίον του και της καινούργης. Να ευχαριστήσω και εγώ τους συγκεκριτές. Παρουσιάσεις τους. Ήθελα μια ερώτηση στον κύριο Ανδρουλιδάκη, γνωρίζοντας ότι είστε ειδικό στη μελέτη του Καντ. Ήθελα να ρωτήσω οι αντιλήψεις του Καντ περί θρησκείας εντοπίζονται στα έργα των νεοελλήνων διαφωτιστών και αν αυτό αναδεικνύεται στο έργο του κύριου Γετουρμιλίδη. Λοιπόν, θα μιλήσω για τον Κοραή. Αυτό μάλιστα το. Συγγνώμη. Ναι. Ανέφερα υπενικτικά ότι οι αντιλήψεις. Λοιπόν, στον Κοραή υπάρχουν ξεκάθαρες, ή βρίσκω εν πάση περιπτώσει, ξεκάθαρες συγγένειες, ομοιότητες κτλ. Με πλήθος απόψεων του Καντ για τα θέματα τώρα αυτά. Δηλαδή, τη φιλοσοφία τη θρησκεία, κατανόηση του χριστιανισμού, θεολογία κτλ. Δηλαδή, πλήθος από αυτά που είπα τόσο συνοπτικά. Παραδείγματος χάρη, βασική θέση για να μιλάμε, πρέπει να μιλάμε πάντα συγκεκριμένα. Βασική θέση του Κοραή ότι και στα ζητήματα της θρησκείας κριτής είναι και πρέπει να είναι ο ορθός λόγος. Ο ορθός λόγος κρίνει τα θέματα της θρησκείας και όχι το ανάποδο. Αυτό είναι Καντ. Δηλαδή ναι, αυτό είναι ρητό στον Καντ. Θα μου πείτε, είναι απαραίτητο να το πήρε, αν ρωτάμε κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητο να το πήρε ο Κοραής από τον Καντ. Όχι, δεν είναι απαραίτητο να το πήρε από τον Καντ. Είναι
τυπικός κλασικός διαφωτισμός είναι η ορθολογική κατανόηση της θρησκείας. Υποθέτω είναι και Λοκ σε μεγάλο βαθμό. Λοκ, the rationality of Christendom, of Christianity. Είναι the reasonableness, συγγνώμη, the reasonableness, είδατε με τη βιασύνη, the reasonableness of Christianity. Αυτό. 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 Και η θέση, για να επιστρέψουμε στο... Ναι, η θέση του Κοραή στην περίπτωση αυτή είναι, δηλαδή έχει σημασία και η πρόθεσή του. Η πρόθεσή του είναι, συγγνώμη που θα το πω έτσι, γιατί ακούγονται πράγματι λίγο αυτά, πώς να πω, επικίνδυνα και ενδεχομένα. Η πρόθεσή του είναι, του Κοραή, συνεχίζω να απαντώ στο ερώτημα, αυτό είναι καντιανό εντελώς, ανεξάρτητα από το αν το έχει πάρει ιστορικά που λέμε από τον Καντ. Η πρόθεσή του είναι να σωθεί από τον χριστιανισμό έλογα ό,τι μπορεί να σωθεί. Που θα πει, για να μην παρεξηγούμε, τι ας πούμε δεν είναι απαραίτητο να πάρουμε από τον, λέω τώρα, να διατηρήσουμε από τον χριστιανισμό. Στον Καντ, ας πούμε, η δημόσια επίδειξη της ευσέβειας. Εάν δείτε τι λέει ο Καντ, έτσι τα αποκαλεί, δημόσια επίδειξη της ευσέβειας, γονικλησίες και όλα αυτές τις δημόσιες προσευχές, δεν χρειάζονται αυτά. Είναι πώς τα λέμε, είναι υποκρισία. Συγγνώμη τώρα, ελπίζω να μην ακουστεί πολύ βλάσφημο αυτό. Κατά τη γνώμη μου, ας το πω ρητορικά, είναι λάθος αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να επιδεικνύει κανείς την ευσέβειά του δημόσια με όλες αυτές τις γονικλησίες κτλ. Η ευσέβεια δεν χρειάζεται να επιδεικνύεται. Τι θα έλεγε δηλαδή ο Κοραής σήμερα με πλήθος επιδείξεων της ευσέβειας που πράγματι γίνονται για το Θεαθήνε με λίγα λόγια. Αυτών των πραγμάτων είναι αντίπαλος ο Κοραής. Είναι εναντίον της δυσιδαιμονίας, της επίδειξης, της επιδίωξης της εύνοιας του Θεού για ιδιωτελείς λόγους. Δηλαδή ο εχθρός του είναι η ιδιωτέλεια και η επίδειξη ευσέβειας για το Θεαθήνε. Έχει άδικο. Θες να είσαι ευσεβής, να είσαι τίμια και σοβαρά, χωρίς να διαβάσετε όσοι ενδιαφέρεστε, γιατί ακούμε για τον Καντ, τώρα πάω στον Καντ, και χανόμαστε, ξέρω εγώ, στα δύσκολα και στα στριφνά. Διαβάστε ένα κείμενο του Καντ, η αποτυχία όλων των φιλοσοφικών προσπαθειών στη θεοδικία, υπάρχει στα δοκίμια του Καντ, μετάφραση Παπανούτσου. Έτσι, η αποτυχία όλων των φιλοσοφικών προσπαθειών στη θεοδικία, όπου έχει ο Καντ μια καταπληκτική, το λέω επειδή θα συμφωνούσε εντελώς ο Κοραής σε αυτά, έχει μια καταπληκτική ανάλυση του Ιώβ. Καταπληκτική ανάλυση, όπου λέει ότι οι φίλοι του Ιώβ πάνε και του λένε διάφορα για το Θεαθήνε, επειδή στην πραγματικότητα επιζητούν τη Θεία Εύνοια, ενώ ο Ιώβ, ο ίδιος ο Ιώβ, είναι σεμνός, σκύβει το κεφάλι και λέει ουσιαστικά υπακούω. Κάνω υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ο Ιώβ σώζεται και όχι οι φίλοι του που τον κολακεύουν με ψευτιές. Ναι. Ο κύριος Αμπατζίδης. Ναι, και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα ωραία θέματα και για κυρίως τα θέματα που έθεσε ο κύριος Ανδρουλιδάκης. Έχω την αίσθηση ότι το κυρίαρχο πρόβλημα σε ό,τι ακούσαμε δεν είναι τόσο οι μακροσκελείς θείες, λατρείες, λατρευτικές ακολουθίες ή, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι μπορεί να συζητάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για την παράδοση κτλ. Για μένα το ουσιαστικό είναι το γεγονός αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δηλαδή δεν περιμένουμε ο ορθός λόγος, έστω και αν δεν είναι εργαλειακός κατά χάμπρε μας ή αν δεν είναι ράτιο, δεν ξέρω πόσο σαφείς είναι οι διαφορές του ορθού λόγου με τη ράτιο, ο εργαλειακός λόγος είναι άλλο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, ο ορθός λόγος είναι εκείνος ο οποίος θα κατοχυρώσει κατά κάποιον τρόπο την θρησκεία ή τον χριστιανισμό, δηλαδή τι μπορούμε να σώσουμε από τον χριστιανισμό με βάση τον ορθό λόγο. Κατά την άποψή μου, τίποτα. Θα σώσουμε την εσάρκωση, την Ανάσταση. Και έχω την υποψία, το λέω λίγο έτσι κάνοντας και λίγο τον Avocatus Diaboli, αλλά περιμένω έτσι τα σχόλια σαν προβληματισμό του, θέτω σαν σκέψη. Δηλαδή έχω την αίσθηση μήπως βρισκόμαστε καθαρά σε μια καντιανή αντίληψη της θρησκείας. Εγώ δεν είμαι ειδικός για να πω αν υπάρχει αναφορά στον Καντευθεία ή έμεση κτλ. Δεν το ξέρω αυτά. Αλλά βρισκόμαστε σε μια καντιανή αντίληψη της θρησκείας που λέει ότι αφήνουμε το δογματικό μέρος χωρίς να το θέτουμε για να μην μας
αιτιάσουν και κάτι και στοχεύουμε μόνο στην ηθική. Για να φτάσουμε από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα όμως και να πούμε ποια ηθική υπάρχει, ηθική, υπάρχουν ηθικές, ηθική, που εδράζεται κτλ. Κτλ. Εδώ όμως, αν το μέτρο του Κοραή, αν η ανάλυση μου είναι σωστή και αν το μέτρο του Κοραή εκφράζει όλη την αντίληψη του νεοελληνικού διαφωτισμού αναφορικά με τη θρησκεία, υπάρχει δουλειά πολύ να κάνουμε μεταξύ θεολογίας και νεοελληνικού διαφωτισμού. Έχω την εντύπωση ότι ο Κοραής δεν εκφράζει καθ' ολοκληρίαν αυτό το οποίο αναπτύσσεται, την περίοδο αυτή του διαφωτισμού. Προφανώς δεν την εκφράζει ο Κοραής. Δεν ξέρω αν έχει άλλη άποψη ο κ. Κιτρομιδής, ο κ. Ανδρουλιδάκης. Καταρχήν ο Κοραής δεν γνωρίζει τον Καντ. Δεν τον γνωρίζει. Το λέει στην επιστολή προς τον Αλέξανδρο Βασιλείο, ακολουθεί τους ιδεολόγους κλπ. Και λέει: οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή είχαν τον Βολφ και έχουν ακόμη σκοτεινότερο από τον Βολφ, δηλαδή τον Καντ. Δεν τον ξέρει τον Καντ. Ότι έχει κοινούς τόπους, ότι υπάρχουν παράλληλα ανάμεσα στη σκέψη του Καντ και, στον Κοραή, συμφωνώ απολύτως. Αλλά αυτά βεβαίως, και Μάινγκουτ βεβαίως, λοιπόν, αυτό όμως μπορεί να το παίρνει από το λόγο, το παίρνει από όλη τη συζήτηση των ιδεολόγων. Εντάξει. Δηλαδή, ιστορικά, δεν από όσο γνωρίζω, η πρώτη παρουσία του Καντ είναι στον Αθανάσιο Ψαλίδα. Στην κριτική του Καθαρούλη. Η κριτική του Καθαρούλη όπως στη λογική του Ψαλίδα. Όσον αφορά την αντίληψη περιθείου, γιατί ίσως έτσι να το θέσουμε, προφανώς ο Ευγένιος Βουλούβαρης έχει άλλες απόψεις. Ο Νικηφόρος Θεοτόκης το ίδιο. Ακόμη και ο Μησιόδαξ. Ο Κοραής θα έλεγα ότι είναι, μην ξεχνάμε πότε όλο το κείμενο αυτό σταχώνεται στις αρχές του 19ου αιώνα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εκφράζει την νεολαινική περίοδο του διαφωτισμού, κατά τη γνώμη μου, με όλο το σεβασμό στις αντίθετες απόψεις. Δεν εκφράζει. Ο Ευγένιος Βούλγαρης έχει άλλη άποψη. Και για να δώσουμε ένα έναυσμα στην όλη συζήτηση, η οποία μπορεί να διεξαχθεί μετά προφανώς, η αντίθεση του διαφωτισμού, η βασική αντίθεση, εκτός από την αυθεντία και την κατάφαση των ορθών λόγων, με την έννοια της ράτιο, είναι ενάντια στο θαύμα. Το θαύμα όμως αποδέχει το Christian Wolff. Το θαύμα το αποδέχεται ο Ευγένιος Βούλγαρης με ορθόδοξα κριτήρια. Αυτό δεν πρέπει να διαφέρει της προσοχής μας. Προφανώς δεν είναι η κυρίαρχη αντίληψη για μένα ο Κοραής. Ο Κοραής είναι μια αντίληψη η οποία θέτει τη θρησκεία στο πλαίσιο των κοινωνικών της συμφραζομένων. Προφανώς θέλει να σώσει κάτι μετά την κριτική την οποία έχει υποστεί. Αλλά με αυτή την έννοια πλησιάζει κατά τη γνώμη μου το θρησκεύεσθε. Δεν λέει όμως. Προφανώς, σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Και με τον... Δεν θα μιλήσει για το θαύμα. Όχι. Αλλά δεν θα πει και κάτι ότι τα διαγράφει όλα αυτά. Και πουθενά δεν μιλά εναντίον των βασικών αληθιών της πίστεως. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Μπορεί να μην τα σχολιάζει, αλλά δεν βγαίνει ανοιχτά να πει τι είναι αυτά. Οπότε... αυτός και η συνείδησή του. Ποιοι ωραία. Είμαστε εμείς να τον κρίνουμε. Ωραία. Ναι. Αυτό είναι μια αντίληψη. Τώρα, αν θέλουμε να την πούμε, έχει βαρύνει ο όρος προτεστάντικη ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Προφανώς έχουμε αυτή την ιδιώτευση όσον αφορά τη σχέση με το Θείο και στον Κοραή. Αλλά όμως, όποιος θέλει, με αφορμή το ερώτημά σας, ας διαβάσει τα σχόλια του Βούλγαρη στην Πεντάτευχο. Ναι. Για να κατανοήσει ακριβώς αυτή την ιστορικότητα, θα έλεγα εγώ δεν είμαι ειδικός στην ιστορία της φιλοσοφίας, αλλά και τη συνείδηση που έχει ως μέλος του εκκλησιαστικού πληρώματος ο Βούλγαρης. Έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι προβληματίζονται. Βεβαίως. Και προσπαθούν να διαχειριστούν ένα μεγάλο φάσμα πνευματικών προβληματισμών που εμπεριέχουν. Γιατί έχουν επίγνωση των ζητημάτων. Βεβαίως. Και κάνουν αυτό που μπορούν. Αυτό είναι που κυρίως εμένα με κάνει να τους θεωρώ τόσο σημαντικούς και να τους σέβομαι και να αισθάνεσαι σεβασμό σε αυτή την προσπάθεια, παιδί. Αυτό. Εκφράζουμε γνήσιο προβληματισμό. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο οποίος τους εγγράφει και στην ιστορία των φιλοσοφικών ιδεών. Και ο Βουλγαρής και ο Κοραής που είναι οι κορυφαίοι τέλος πάντων, αλλά και όλοι οι άλλοι.
Λοιπόν, αρκετά εάν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω μία φράση, επειδή θεωρώ από τα τελευταία που είπε ο κύριος Αμπατζίδης είναι πράγματι πολύ σημαντικά και κρίσιμα, έτσι, θα έλεγα, κατά την κατανόηση του Κοραή, το υπενήθηκα λίγο με τον νεοπλατωνισμό του. Όταν λέει ορθός λόγος, δεν τον αντιλαμβάνεται μόνο ανθρώπινο. Ο ανθρώπινος ορθός λόγος είναι τμήμα, μέρος του θείου λόγου. Αυτό είναι νεοπλατωνικό. Δηλαδή οι ομοιότητες με άλλους μεγίστους και φιλοσοφικούς θεολόγους, δεν ξέρω αν βοηθά και τον κύριο Καρά αυτό, με άλλους μεγίστους φιλοσοφικούς θεολόγους του 20ου αιώνα, είπα Τίλιχ και πολλούς άλλους, είναι αυτό. Δηλαδή ο ανθρώπινος ορθός λόγος δεν είναι μόνο κατάνθρωπον, αλλά είναι τμήμα, μέρος, απάβγασμα, πείτε το όπως θέλετε, του θείου λόγου. Αυτό είναι και εγελιανό. Είναι ο νεοπλατωνισμός του Κέμπριτζ που λέμε, είναι Malebranche. Αυτός είναι νεοπλατωνισμός. Μπορούμε να πούμε, δηλαδή τώρα πραγματικά μπαίνουμε σε βαθιά νερά, είναι και λίγο που θα μπορούσε να θεωρηθεί επικίνδυνο αυτό και βλάσφημο ενδεχομένως. Εμείς τα λέμε αυτά με όλη την ταπεινότητα, εγώ δεν παίρνω τη θέση αυτή. Άρα όταν ο Κοραής επικαλείται τον ορθό λόγο, έχω και μερικά χωρία εδώ, όταν επικαλείται τον ορθό λόγο δεν στηρίζεται μόνο στον ανθρώπινο ορθό λόγο. Ο ορθός λόγος είναι μόριον, τμήμα του θείου λόγου. Και γι' αυτό δικαιούται ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται με τις μικρές του δυνάμεις τα θεία, διότι ο ανθρώπινος ορθός λόγος είναι απόγονος, ποια άλλη λέξη μπορούμε να πούμε, εκγόνος του θείου λόγου. Αυτό είναι. Είναι δύο σχολές, Θεόφιλε. Η μία είναι αυτή που χτίζει πάνω σε αυτό που είναι κτιστό, οπότε μιλάμε είτε για φυσική θεολογία, είτε για... Όταν τρώει πολύ, συγγνώμη, επιτρέπει να πω καρπαζά ο χριστιανισμός, καταφεύγουμε όλοι σε αυτό, λέμε, μην μας βαράτε, και εμείς αυτό το ίδιο λέμε που λέτε κι εσείς. Αλλά το λέμε με έναν τρόπο δικό μας, αλλά το ίδιο λέμε. Όταν όμως ο ανθρώπινος πολιτισμός πάει λίγο πίσω, γιατί γίνονται και μερικοί παγκόσμιοι πόλεμοι και ξέρω εγώ τι, τότε παίρνει θάρρος ο χριστιανισμός και λέει όχι. Ό,τι κάνει ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι στην πραγματικότητα κτιστό και είναι περιορισμένο και πρέπει να έρθει ο θείος λόγος να το ξαναφτιάξει, ας πούμε, όπως λέει, ξέρω εγώ, Καρλ Μπάρθ. Και αυτή είναι πάντα, νομίζω, ας πούμε, η διαλεκτική μεταξύ αυτών των δύο τάσεων. Συμπαντικό λόγο θεϊκό. Κύση φύση, ας πούμε, μερίδιο του οποίου είναι και ανθρώπινος λόγος. Άρα η ταύτισή τους είναι... Ναι. Ξεπεράσαμε όλα τα χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Προχωρούμε την επόμενη φάση. Είστε καλά.